Ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι είναι δεδομένη και εκπεφρασμένη με πάρα πολλούς τρόπους και με πάρα πολλές πράξεις και παρεμβάσεις η πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του Δημάρχου του κ. Ιωάννη Βοσκόπουλου σχετικά με το θέμα της τηλεθέρμανσης. Η παρούσα Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη πραγματικά όπως ενεργοποίησε την εφαρμογή και την υιοθέτηση της μελέτης μέχρι τώρα να προχωρήσει και στην υλοποίησή της και διαδικαστικά προχωράει το θέμα με τους όσο γίνεται γρηγορότερους ρυθμούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε λοιπόν τη διαδικαστική όψη του θέματος, την πρακτική πλευρά, το τεχνικό μέρος δηλαδή, από τους εκπροσώπους της ΔΕΙΑΦ, τη διευθύντρια της ΔΕΙΑΦ, την κυρία Ερμιόνη Αβραμοπούλου, που παρευρίσκεται εδώ με το επιτελείο του τον κύριο Σταυρίδη και την κυρία Κοτσοπούλου και οι οποίοι πραγματικά συμβάλλουν τα μέγιστα με την δική τους ενεργοποίηση και την προσωπική τους δουλειά στο να μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο αυτό το τόσο σημαντικό και πολύτιμο για, για τον Δήμο της Φλόρινας. Κυρία Αβραμοπούλου, έχετε τον λόγο να μας ενημερώσετε. Μια δήλωση να κάνω πριν ξεκινήσουμε. Κύριε Κωνσταντινίδη, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω με την εισήγηση. Δεν προβλέπετε κάτι. Δεν μπορώ να κάνω μια δήλωση πριν ξεκινήσουμε. Τη συνεδρίαση αυτή την καλέσατε εσείς. Έτσι, είναι μια ειδική συνεδρίαση. Ανταποκριθήκαμε όλοι με πολύ διάθεση μέσα στο πλαίσιο της ημερομηνίας που χρειάζεται. Λοιπόν, και το πρόβλημά σας το να κάνω μια δήλωση, η οποία είναι η δήλωση. Θα σας δοθεί ο λόγος και θα τοποθετηθείτε. Βεβαίως θα μου δοθεί. Αυτό ήθελα να μου δοθεί. Δεν προβλέπετε, γιατί ξεκινώντας μια δήλωση, ενδεχομένως να τεθεί και κάποιο άλλο θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει η δήλωση αυτή στην έναξη της συνεδρίας. Νομίζω ότι είναι καλό να ακούσουμε υπηρεσιακά την κυρία Αβραμοπούλου. Πάντως σας ευχαριστώ που με την παρένθεση που κάνατε μου δίνετε την αφορμή να υπενθυμίσω ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου ο κύριος Σέλτσας, ο οποίος μου εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον του για το θέμα, την αδυναμία του να παρευρίσκεται και το ότι έχει επικοινωνήσει ήδη με τον Δήμαρχο και ότι θα επικοινωνήσει και πάλι μαζί του σχετικά με το τι παρεμβάσεις θα μπορούσε να κάνει αναφορικά με το θέμα αυτό. Κύριε Αβραμοπούλου, έχετε τον λόγο. Καλησπέρα σας. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη νέα σύνθεση. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο έργο σας. Είστε το ανώτατο όργανο που ακουμπούμε όλοι πάνω σας και σαν πολίτες και σαν αρχές πρέπει να διεκπαιρεώσουμε και τις υποχρεώσεις μας και τους στόχους που βάζει κάθε φορά η Δημοτική Αρχή. Θα είμαι στη διάθεσή σας ό,τι αφορά την τηλεθέρμανση, να απαντήσω, να τοποθετηθώ και βέβαια στα πλαίσια των υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων. Μήπως θα ήταν βεβαίως προτιμότερο να τεθούν ερωτήματα προκειμένου να μην αναλωθώ εγώ σε μια γενική παρουσίαση απαρχής μέχρι τώρα και βεβαίως να μην μείνει κάτι αναπάντητο στο οποίο θα μπορούσε να απαντηθεί και να τοποθετηθώ και να έχουμε και το διαδικαστικό πιο εύκολο μεταξύ μας και επικοινωνιακά και γνωστικά. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θέλετε να προχωρήσω. Να κάνω μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Μπαρδάκας, ο αντιδήμαρχος, ο οποίος βρίσκεται εδώ στη θέση του Δημάρχου, θέλει να πάρει τον λόγο να μας ενημερώσει για τους λόγους τους σημαντικούς της απουσίας του κυρίου Δημάρχου από τη σημερινή συνεδρία. Να καλησπέρισω και εγώ όλους τους συναδέλφους, όλους τους δημότες που παραβρίσκονται εδώ, τους προέδρους, τον κύριο Βόζο, τον οποίο βλέπω, τον κύριο Μπέλτσο, τον πρώην Δημοτικό Σύμβουλο, τους δημοσιογράφους, οι οποίοι μας τιμούν για ακόμη μια φορά με την παρουσία τους. Ο κύριος Δήμαρχος, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελε πολύ να είναι εδώ σήμερα, αλλά βρίσκεται σε προσυνδιακές διαδικασίες για το συνέδριο της ΚΕΔ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη. Λείπει στην Αθήνα ένα δήμερο, όπως ξέρετε, έχει εκλεγεί πρόεδρος της ΠΕΔ και η παρουσία του σε προσυνδιακές διαδικασίες είναι υποχρεωτική. Για τα ζητήματα που αφορούν τα τεχνικά του έργου της τηλεθέρμανσης, θα σας απαντήσει η κυρία Αβραμοπούλου, την οποία επίσης ευχαριστούμε που παραβρίσκεται εδώ μαζί με τους υπόλοιπους επιστήμονες που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου από πλευράς ΔΕΙΑΦ. Για οποιοδήποτε ζήτημα πολιτικής υφής, ο Δήμαρχος με εξουσιώδησε να σας μεταφέρω τη διάθεση του να απαντήσει στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε τα πολιτικά ζητήματα θα απαντηθούν από τον Δήμαρχο εν ευθέτω χρόνο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Για τα ζητήματα τεχνικής φύσεως είναι εδώ η κυρία Αβραμοπούλου και θα απαντήσει η ίδια. Ευχαριστώ πολύ.
Ναι, ξεκινώ μια γενική παρουσίαση ή θέλετε επί τοποθετήσεων. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, γιατί είχαμε συμμετοχές σε όλα τα στάδια της έναρξης, από την μελέτη μέχρι την έναρξη υλοποίηση του έργου της τηλεθέρμανσης, έχουν μεσολαβήσει στάδια υλοποίησης, έχουν γίνει ενημερώσεις, αλλά καλό θα είναι να τα ξαναπούμε λίγο για να τα βάλουμε σε ένα χρονικό ορίζοντα. Η τηλεθέρμανση Φλόρινας εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος μετά από την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τηλεθέρμανση Φλόρινας και άλλες τηλεθερμάνσεις Ελλάδος για πρώτη φορά εντάχθηκαν στις πράξεις των κρατικών ενισχύσεων. Έφυγαν δηλαδή από το τμήμα των υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και μεταφέρθηκαν στις πράξεις κρατικής ενίσχυσης, που είναι ένα ειδικό νομοθετικό καθεστώς και όσον αφορά την εκτέλεση και όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Η αρχική απόφαση ήρθε τον Νοέμβριο του 2012 και από εκεί και μετά ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την υλοποίησή της. Όταν λέμε πράξη κρατικής ενίσχυσης τηλεθέρμανσης Φλόρινας, δεν είναι ένα και μοναδικό αντικείμενο ή ένα και μοναδικό κομμάτι και με το χαρακτήρα μόνο του έργου. Αποτελείται από 12 επιμέρους πράξεις. Μέσα αυτές συμπεριλαμβάνονται έργα, συμπεριλαμβάνονται προθμήθειες, συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες, λοιπά έργα κοινής ωφέλειας. Και βεβαίως είναι ένας πίνακας ειδικότερος, τον οποίο θα ήθελα να σας τον αναφέρω για να τον κατατάξετε λίγο και νοιολογικά, προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε συσχετισμούς και αναφορές. Το πρώτο έργο, το μεγαλύτερο έργο, το οποίο είναι 50 εκατομμύρια συν ΦΠΑ μελετητικά, είναι ο αγωγός μεταφοράς και αγωγή διανομής μέσα στην πόλη της Φλόρινας. Ο αγωγός μεταφοράς βέβαια έρχεται από το ΝΑΗΣ Μελίτης στη Φλόρινα και ακολουθεί η διανομή μέσα στην περιοχή της πόλης της Φλόρινας και εντός του συγκεκριμένου σχεδίου πόλης. Αυτό το συγκεκριμένο υπέργο έχει δημοπρατηθεί, έχει υπογραφεί σύμβαση με ανάδοχο στις 13/1/2014 και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι έχουμε ήδη νομικές δεσμεύσεις για την υλοποίησή του, εφόσον προχωρήσουν βέβαια και όλα τα σχετικά που στηρίζουν και απαρτίζουν και τη σύμβαση. Θα αναφερθούμε ειδικότερα. Το δεύτερο τμήμα είναι προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων. Είναι 946.000. Η προμήθεια λεβίτων είναι 2.100.000, η προμήθεια θερμικών υποσταθμών 8.883.580, θερμική υποσταθμή είναι εναλλάκτες, αυτοί που μεσολαβούν ανάμεσα στη σύνδεση του δευτερεύοντος δικτύου με το ακίνητο, προκειμένου να γίνει τελική σύνδεση για την απολαβή του θερμού νερού. Οι μετασκευές, οι οποίες είναι έργο και θα γίνουν μέσα από την ΔΕΗ, μέσα στην οριοθετημένη ζώνη της ΔΕΗ, της περιοχής Μελίτης, είναι δηλαδή ένα έργο το οποίο τι κάνει, κάνει την απομάστευση του ατμού, το μετατρέπει από ατμό σε θερμό νερό, προκειμένου να μπει σε διαδικασία μεταφοράς και διανομής. Αυτό το ειδικό έργο σε όλες τις τηλεθερμάνσεις, παρότι φαίνεται φορέας υλοποίησης ΔΕΗ σαν υποέργο, το εκτελεί η ΔΕΗ, και η ΔΕΙΑΦ είναι ο ενδιάμεσος συλλεκτής και ο εντεταλμένος για τις πληρωμές. Η αγορά οικοπαίδων, η οποία έχει συντελεστεί εδώ και πολλά χρόνια, έχει ολοκληρωθεί η αγορά οικοπαίδων. Το οικόπεδο αποτελείται από 19 περίπου στρέμματα, είναι πίσω από το οικόπεδο του βιολογικού καθαρισμού, σε μια απόσταση 500 μέτρων. Είναι αρχαιολογικές και σωστικές συνεργασίες. Είναι ένα υποέργο το οποίο έχει προϋπολογισμό 500.000 και αφορά την έργο εκτέλεση με αυτοεπιστασία από την αρχαιολογική υπηρεσία που θα είναι παρούσα σε όλες τις διενέργειες, σε όλες τις εργασίες και σε οτιδήποτε προκύψει κατά μήκος της όδευσης των εργασιών. Γι' αυτό έχει συνάψει και μνημόνιο συνεργασίας η ΔΕΙΑΦ, είναι έτοιμο δηλαδή για εκκίνηση εφόσον υπάρχουν προϋποθέσεις και ξεκινήσει το αρχικό το έργο, όπως είπαμε, του αγωγού μεταφοράς και διανομής. Οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου που αρχικά είχαν προϋπολογιστεί στο 1.250.000, αλλά τώρα έχουν μια μετάπτωση σε 677.257, διότι παρήλθε χρόνος και οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για το χρονοδιάγραμμα μέχρι σήμερα έχουν καλυφθεί από υπηρεσίες της ΔΕΙΑΦ. Οπότε αντίστοιχα έχουμε και μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Αυτό το υπέργο έχει δημοπρατηθεί, είμαστε στην αξιολόγησή του και γρήγορα θα αναδειχθεί και ανάδοχος. Ένα άλλο τμήμα είναι οι διαδικασίες δημοσιοποίησης που χρωμόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως στα συγχρηματοδοτούμενα έργα να δημοσιοποιούμε όλες τις ενέργειες και βεβαίως να φτάνουν και σαν πληροφορία στον πολίτη χρήστη.
Ένα άλλο υπέργο, το 10ο, είναι η απαλωτριώση και οδεύση δουλεία. Σαν διαδικασία έχει συντελεστεί, έχουν βγει αποφάσει εφετείου. Καθορίζει τη ζώνη δουλεία που είναι γύρω στα 45.000 περίπου τετραγωνικά μέτρα. Έχει γίνει παρακατάθεση της σχετικής αποζημίωσης στο Ταμείο Προστατευτικών και Δανείων και από εδώ και μπρος θα έχουμε τις αγροζημίες μόνο κατά την εκτέλεση. Οι διαλέξεις δικτύου ΟΣΕ είναι το πέρασμα όπου συναντάει εγώ στη τηλεθέρμαση, συναντάει τις γραμμές του ΟΣΕ, θα πρέπει να γίνουν ειδικές διαβάσεις, και η δαπάνη συνδρεύσεως και ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων που είναι αντίστοιχα 200.000. Το σύνολο λοιπόν του προϋπολογισμού, που παραμένει το ίδιο όπως αρχικά είχε μελετηθεί, είναι 70.458.305.037. Σε ΦΠΑ. Σε χιλιάδες ευρώ. Πλέον ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ λοιπόν, το συγκεκριμένο, όλη η πράξη, όπως την ονομάζουμε, η πράξη κρατικής ενίσχυσης, ανέρχεται στα 86.427.108,77 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη. Στο έργο αυτό είναι συγχρηματοδοτούμενο. Όλη η πράξη είναι συγχρηματοδοτούμενη. Συγγνώμη για την. Είναι καθέξινη αυτή η αναφορά το έργο. Το έργο δεν είναι έργο. Είναι πράξη κρατικής ενίσχυσης που εμπεριέχει έργα, προμήθειες, υπηρεσίες. Στη συγχρηματοδοτούμενη λοιπόν αυτή η πράξη, σε ποσοστό. Ένα λεπτό. 80,44%. Συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το υπόλοιπο ποσό, το 19,56, προβλέπεται να καλυφθεί από ιδιωτική συμμετοχή της ΔΕΙΑΦ. Το έργο, όπως έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές, η πράξη μάλλον τηλεθέρμανσης, όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες συναντήσεις και ενημερώσεις, έχει χρονοδιάγραμμα και καταληκτική ημερομηνία 31/12/2015. Αυτό ταυτίζεται με την λήξη της προγραμματικής περίοδου. Δεν έχει σχέση με την πρακτικά δυνατή εκτέλεσή του και υλοποίησή του. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην εξυγίαση του προγράμματος κρατικής των τηλεθερμάσεων που ανήκουν στην κρατική ενίσχυση και εν ώψη της έναρξης του νέου ΕΣΠΑ, του 2014 με χρονικό ορίζοντα 2014-2020, έχει κάνει εξυγίαση στα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί, των οποίων έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, το έχει χαρακτηρίσει κατηγορία 2 εμπροστοβαρές και ήδη το έχει προτείνει για υλοποίηση στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Δηλαδή, το 31/12/2015 συνεχίζει να εμφανίζεται σε όλες τις αλλογραφίες και διαδικασίες, γιατί δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από τη δέσμευση ότι ανήκει μέχρι εκεί την ημερομηνία στο τρέχον ΕΣΠΑ. Όμως είναι δρομολογημένο και βεβαιωμένο από το αντίστοιχο Υπουργείο και την ειδική υπηρεσία ότι θα μεταφερθεί η εκτέλεσή του και βεβαίως θα υπάρχει και δυνατότητα της υλοποίησης με φυσιολογικούς ρυθμούς και πορεία, όπως ακριβώς θα γίνουν και πολλά άλλα έργα σημαντικά σαν το δικό μας. Αυτή τη στιγμή είπαμε, το πρώτο υποέργο για το οποίο έχουμε σύμβαση. Έχει γίνει διακοπή εργασιών, λόγω καιρικών συνθηκών, αλλά βεβαίως δεν προχώρησε με τους ρυθμούς που είχαν δηλωθεί στο αρχικό συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για τους λόγους ότι δεν υπήρχε η συγχρηματοδότηση της πράξης αυτής, δεν ακολούθησε τα προβλεπόμενα. Ο ανάδοχος έχει υποβάλει στη ΔΕΙΑΦ λογαριασμό προκαταβολής 5%, ο οποίος, για την οργάνωση του εργοταξίου, ο οποίος εγκρίθηκε από την υπηρεσία και της ΔΕΙΑΦ και την αντιδυτική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κάθε λογαριασμό που υποβάλλεται για έγκριση στην αντίστοιχη διαχειριστική αρχή του Υπουργείου και στην ειδική υπηρεσία, μετά από την προέγκριση της προχωρούμε σε πληρωμές και βεβαίως μετά από τον έλεγχό της. Στην εν λόγω πληρωμή δεν καταβλήθηκαν χρήματα στο λογαριασμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ώστε να εκταμιευθούν. Η ΔΕΙΑ προχώρησε μόνο στην πληρωμή της ίδιας συμμετοχής από το τοπικό πόρο που ανέρχεται περίπου στα 298.686.061 ευρώ. Έχει υποβληθεί και δεύτερος λογαριασμός, γιατί όπως ξέρετε
Έχουν ξεκινήσει εργασίες στο αντλιοστάσιο, στη θέση του αντλιοστασίου πίσω από το βιολογικό. Έχει γίνει εξυγίαση εδαφών, έχει γίνει σκυροδέτηση, έχουν γίνει ξυλότυποι. Και για τις εργασίες αυτές έχουμε μετά από τις υπόλοιπες διοικητικές διαδικασίες, τα παπάρια που γίνανε, έχει υποβληθεί ο δεύτερος λογαριασμός και προτιθέμεθα να πληρώσουμε πάλι την ίδια συμμετοχή. Μέχρι τότε αναμένουμε να πληρωθεί και η συγχρηματοδότηση. Αυτό που αναμένουμε κυρίως είναι να γίνει μεταβατική, να γίνει ομαλά η μετάβαση από το τρέχον ΕΣΠΑ στο επόμενο. Να τηρηθούν οι χρηματορροές και εφόσον τηρηθούν όλα αυτά, θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχει ανάσχεση των προγραμματισμένων εργασιών και των αναμενωμένων και νομικά δεσμευμένων αναδόχων που θα προκύψουν από κάθε υποέργο. Γιατί εμείς ανδεϊά προχωρούμε και δημοκρατούμε κάθε επιμέρους τμήμα, όπως δημοκρατήσαμε και το Τεχνικό Σύμβουλο. Έχει γίνει επικαιροποίηση των μελετών των προμηθειών, λεβίτων εναλλακτών αντλιών και θα προχωρήσουμε και σε επόμενη φάση στη δημοκράτησή τους. Ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις πληρωμές και το οποίο δούλεψε ανασταλτικά ήταν η κατάθεση των προκαταβολών από μέρος του Υπουργείου Περιβάλλοντος προς τις τηλεθερμάνσεις, παρότι υπήρχε πρόβλεψη στις αποφάσεις έγκρισής τους να καταβληθεί ένα ποσό προκαταβολής έως 50%. Επειδή το δικό μας το έργο είναι οι υπόλοιπες δύο τηλεθερμάνσεις Κοζάνης Αμιντέου είχαν μόνο επεκτάσεις και εμείς είχαμε το αρχικό φυσικό αντικείμενο που έπρεπε να το υλοποιήσουμε εξ αρχής, είμαστε μπροστά στο πολύ μεγάλο έργο. Είμαστε μπροστά σε ένα έργο 70 εκατομμύρια συν ΦΠΑ. Η δική μας η προκαταβολή ανήρχεται σε ένα ποσό 28 εκατομμύρια ευρώ, η οποία εκταμιεύθηκε, κατατέθηκε, αλλά και εμείς, όπως και οι άλλες τηλεθερμάνσεις, δεν μπορέσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε για πληρωμές του έργου, κάτι που θα βοηθούσε και την πρόοδο του έργου, για τον λόγο ότι εκδόθηκε ειδική πράξη από το τμήμα του Ελεκτικού Συνεδρίου, που έπρεπε να τηρηθούν διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Έπρεπε δηλαδή, στην αρχή είχαν χαρακτηριστεί αυτές οι προκαταβολές σαν χρηματοοικονομικές συναλλαγές και δεν θεωρήθηκαν τότε από το αρμόδιο Υπουργείο ότι θα έπρεπε να τηρηθούν αυτές οι διαδικασίες. Αργότερα όμως με πράξη που εκδόθηκε από το Ελεκτικό Συνέδριο, διατυπώθηκε ότι θα έπρεπε να τηρηθούν οι διαδικασίες του φροντικού διατάγματος του 59 και της αντίστοιχης 17 κοινοτικής οδηγίας του 2009. Επειδή λοιπόν το έργο το δικό μας, όπως και οι άλλες τηλεθερμάσεις, θα μπουν στην επόμενη μεταβατική περίοδο, θα μπουν στο νέο ΕΣΠΑ. Επειδή το νέο ΕΣΠΑ έχει προϋπόθεση, προκειμένου να χαρακτηρίσει κάποιες δαπάνες επιλέξιμες, να ξεκινούν οι δαπάνες αυτές από 1η-1η του 2014 και όχι από το 2012 όταν χρονικά δόθηκαν αυτές οι προκαταβολές, γιατί εμείς οι υπόλοιπες, οι δύο τηλεθερμάσεις πήραν 27 και 28 Δεκεμβρίου και εμείς τις πήραμε 31 Δεκάτου του 2012. Επειδή αυτά τα χρήματα της προκαταβολής δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες, θα πρέπει να επιστραφούν οι άλλες δύο τηλεθερμάσεις τις έχουν επιστρέψει, προκειμένου να επαναδιατεθούν για τα ίδια τα έργα, αλλά βέβαια μετά από προκήρυξη που θα ακολουθήσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτός είναι ο λόγος επιστροφής των προκαταβολών. Είχατε πρόσφατη συνεδρίαση, επί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ, και το εξαντλήσατε και έχει φύγει όλη η εγγραφή για την Τράπεζα Πυραιός, προκειμένου εντός της τρέχουσας εβδομάδας να γίνει η επιστροφή. Γιατί υπολοιπόμαστε, είναι η μόνη τηλεθέρμανση που δεν έχει κάνει επιστροφή. Δεν μπορέσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε γιατί βγήκε η πράξη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τις χρηματορροές. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν μπορούσε να καλύψει τη συγχρηματοδότηση από άλλους πόρους. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν επιστρέφονται οι προκαταβολές και από εδώ και μπρος ο κάθε φορέας και εμείς θα μπορούμε ή να εκταμιεύουμε προοδευτικά χρήματα με κάθε λογαριασμό, ζητώντας δηλαδή από την αντίστοιχη υπηρεσία, την ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να πληρώσει το ποσοστό που αναλογεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και στα ευρωπαϊκά χρήματα και καταβάλλοντας εμείς την ίδια συμμετοχή, που είναι 19,57 όπως είπαμε, σε κάθε υποέργο, σε κάθε λογαριασμό,
ή μπορούμε να ξαναζητήσουμε, να επιδιώξουμε, να εισπράξουμε το ίδιο ποσό της προκαταβολής με δημόσιο διαγωνισμό που θα βγει και στην Ευρώπη, που θα ακολουθήσει τις δεσμεύσεις των υπηρεσιών, που θα ακολουθήσει και τους χρονικούς περιορισμούς και τις διαδικασίες που ισχύουν για τις υπηρεσίες, το 52 ημερών, την αξιολόγηση, θα καταθέσω πιστωτικά ιδρύματα και μετά από αξιολόγηση θα φτάσουμε, εφόσον ανακηρυχθεί κάποιο πιστωτικό ίδρυμα ότι πληρεί τις προϋποθέσεις, να εκταμιεύσουμε αυτή την προκαταβολή, καταθέτοντας αντίστοιχη ηγετική επιστολή, όπως κάναμε και προηγούμενα με τη συγκεκριμένη. Αυτό είναι ο λόγος που επιστρέφεται η προκαταβολή. Μένουμε εμείς σαν τηλεθέρμανση να την επιστρέψουμε. Οι άλλοι δύο τις έχουν επιστρέψει. Ή αλλιώς διαλέγουμε το δρόμο της προοδευτικής εκταμίευσης μετά από έτοιμα πληρωμών σε κάθε λογαριασμό. Αρκεί να υπάρχει ομαλή χρηματοδότηση. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι και οι ανάδοχοι δεν έχουν τη ταμιακή ρευστότητα να στηρίξουν το κάθε υποέργο ή την κάθε προμήθεια από ίδια ταμιακή ρευστότητα. Θα τη στηρίξουν για κάποιο χρονικό περιθώριο, αναμένοντας τις όποιες κολυσιεργίες καθυστερήσεις των υπηρεσιακών διαδικασιών. Εάν όμως γίνονται πληρωμές, δεν θα υπάρξει κατά τη γνώμη μου κανένα πρόβλημα στην εκτέλεση των υποέργων. Είναι πολλά αυτά που θέλετε να σας πω, αλλά καλύτερα να εξειδικευτούμε σε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε καταρχήν για την πρώτη τοποθέτηση την κυρία Ραμοπούλου και εγώ να χαιρετήσω με τη σειρά μου και να καλωσορίσω εδώ τον κύριο Βόσλου, τον κύριο Μπέλτσο, τον κύριο Παπαδόπουλο και τον αγαπητό μου τον κύριο Πουγαρίδη που παρακολουθούν τη συνεδρίαση. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την παρουσία σας. Λοιπόν, μπορούμε να ανοίξουμε αν θέλετε ένα κατάλογο όσων ενδιαφέρονται να υποβάλουν ερωτήματα. Έτσι. Ο κύριος Ρασάνικος. Ναι. Μπορείτε να υποβάλλετε και ερώτημα, εννοείται. Ωραία, ωραία. Ο κύριος Ρασάικος, ο κύριος Παπασωτηρίου. Εμείς μπορούμε να μιλήσουμε... Βεβαίως όλοι μπορεί να υποβάλλουν ερωτήματα, να καταγράψουμε πρώτα τους δημοτικούς συμβούλους. Υπάρχει κάποιο ερώτημα άλλο, ο κύριος Γκέκτσης. Κύριε Πρόεδρε, έχω ήδη ζητήσει το λόγο. Ναι. Οπότε εκεί θα κάνω και τις ερωτήσεις. Ωραία, ωραία. Όπως κρίνετε εσείς. Εντάξει, εγώ δεν θα σας βάλω πλαίσιο. Κάποιος άλλος, είπατε, από τους παρευρισκόμενους. Κύριος Στακινός. Ωραία. Να ξεκινήσω με κύριο Κωνσταντινίδη από εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα, αφού δεν μου επιτρέψατε να κάνω δήλωση, θα την κάνω τώρα. Θεωρώ απαράδεκτη τη παρουσία του Δημάρχου για αυτό το θέμα σήμερα. Ένα θέμα που ο Δήμαρχος το διαφήμισε και το είχε ως πρώτη προεκλογική του δέσμευση την υλοποίηση εντός του 2015 μέχρι το τέλος του 2015 την υλοποίηση της τηλεθέρμανσης. Ένα θέμα το οποίο και οι όλοι τους Λωρινιώτες και εμάς πρέπει να μας καίει σαν Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι μας καίει όλοι. Και αν υπήρχε, επειδή η αίτηση αυτή έγινε τη Δευτέρα και βάσει του κανονισμού μπορούσατε να συγκαλέσετε μέσα σε 6 μέρες για το επόμενο τριήμερο. Μέχρι και την Τετάρτη. Ναι, μπορούσατε να μας πείτε να μην παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα και να το κάνουμε την Πέμπτη για να είναι παρόν ο Δήμαρχος. Επιλέξατε, επέλεξε ο Δήμαρχος να είναι από. Σας απαντήσω σχετικά. Δεν ζητάω καμία, είναι η δήλωσή μου, δεν ζητάω καμία απάντηση από κανένα. Θα κρίνει ο φλωρινιώτικος λαός. Εγώ προσωπικά επιθυμώ να εκφράσω τη βαθιά ανησυχία για το πού πάει η τηλεθέρμανση. Και δεν είναι μόνο δικιά μου, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι και όλων των Φλωρινιωτών. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, αυτή την ανησυχία και όλα αυτά που ακούσαμε και από την προϊσταμένη κυρία, καταθέσαμε από την πλευρά της μειοψηφίας αίτηση να συζητηθεί το θέμα. Γιατί παρόλα αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, παρόλες τις δηλώσεις, όπως είπα και προηγουμένως για τέλος το, και παράδοση της τηλεθέρμανσης το τέλος του 2015, εμείς δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα. Δεν θέλω να
μπω στη διαδικασία, αν θέλετε όμως, πολύ εύκολα, είναι, έχω καταγεγραμμένες εδώ τις δηλώσεις, ξεκινάνε από τον Ιανουάριο του 2013, ότι πετύχαμε το ακατόρθωτο και το καλοκαίρι του 2013 ξεκινάει η κατασκευή της τηλεθέρμασης και ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του 2015, μέχρι όλες τις άλλες δηλώσεις που έχουμε ακούσει από τον κύριο Δήμαρχο, για την πορεία αυτού του έργου. Πολύ ευχαρίστω, μπορώ να σας πω, είναι πάνω από 10 δηλώσεις διαφορετικές. Σε όλο αυτό το διάστημα βέβαια, ποτέ δεν ακούσαμε ότι υπάρχει αδυναμία της ιδίας συμμετοχής. Μπορώ να πω ότι επειδή ήμουν παρόν και στις συνεδριάσεις που γίνανε στα διάφορα υπουργεία εκείνη την περίοδο, του 12, του 13, παντού λέγαμε ότι έχουμε την ίδια συμμετοχή. Βέβαια ήμουν παρόν και παλιότερα, όταν ο πρώην Δήμαρχος, ο κ. Παπαναστασίου, είχε ζητήσει τη βοήθεια της Νομαρχίας για να καλύψει από τον τοπικό πόρο την ίδια συμμετοχή, όταν η απάντηση ήταν ότι δεν έχουμε να σου δώσουμε. Ήμουν παρόν εκεί. Και τώρα ξαφνικά βρισκόμαστε να ζητάμε από την περιφέρεια. Και καλά κάνουν και ζητάμε. Και η περιφέρεια έχει υποχρέωση να βοηθήσει. Αλλά αυτό δεν έπρεπε να συζητηθεί. Αυτό δεν έπρεπε να βγει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να το ξέρουν οι κάτοικοι, οι πολίτες. Να το ξέρουν οι Φλωρινιώτες. Ότι ξέρετε, έχουμε πρόβλημα με το πώς θα καλύψουμε την ίδια συμμετοχή και πρέπει να ενισχυθεί από το τοπικό πόρο. Και πάμε τώρα σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Όπως ποιο είναι το ακριβές ποσό. Το ποσοστό μας το είπε η Διευθύντρια της ΔΕΙΑ. Το ακριβές ποσό δεν ξέρουμε. Και από πού μπορούμε να το βρούμε. Πόσα χρήματα υπάρχουν ήδη. Πόσα είναι τα λεφτά που έχουν κατατεθεί στο παρακαταθικό και δανείο. Ποια είναι αυτή το αίτημα προς την περιφέρεια για τη συμμετοχή, για την ίδια συμμετοχή, είναι επίσημο αίτημα, έχει κατατεθεί επίσημα. Είναι σε θέμα, είμαστε ακόμα στις συζητήσεις. Και ποια είναι η απάντηση, πόσα χρήματα δηλαδή ζητήθηκαν και ποια είναι η απάντηση της περιφέρειας σε αυτό το ζήτημα. Εάν δεν φτάνουν αυτά τα λεφτά, από ποια άλλη πηγή μπορούν να βρεθούν αυτά τα χρήματα και αυτή η πόλη. Τεχνικός σύμβουλος. Δεν τελειώσα, θα σας πω μισό λεπτό. Δεν θα αργήσω. Τεχνικός σύμβουλος. Είπε η διευθύντρια της ΔΕΙΑΦ ότι ο τεχνικός σύμβουλος στην αρχή είχε υπολογιστεί για 1.200.000, τώρα έχει πέσει στις 600, κάτι, 650. Έχει γίνει... Αυτή η διαδικασία μάλλον είχε ξεκινήσει ποτέ. Παλιότερα, όταν ήταν στο 1.200.000. Γιατί τώρα μας είπατε ότι έχετε προκηρύξει τη διαδικασία. Είχε ξεκινήσει ποτέ, προχώρησε. Όταν ήρθε η έγκριση από το ΕΠΕΡΑ για την ένταξη του έργου, γιατί ενώ είπατε ότι ήρθε το Νοέμβριο, φτάσαμε να πάρουμε να απευθυνθούμε στις τράπεζες, στο τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και να πάρουμε την προκαταβολή και την εγγυητική επιστολή προς την τράπεζα αλλά και την προκαταβολή στις 31 Δεκάτου. Πόσα λεφτά έχουν πληρωθεί για το έργο τώρα.
Είπατε ότι το έργο είναι εμπρός του Βαρές και αυτό θα πάει στο άλλο ΕΣΠΑ. Θέλω να το πιστεύω. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Τι μπορούσαμε να είχαμε κάνει ώστε να μην φτάσω, ώστε να έχουν γίνει κάποιες πληρωμές και να έχουν δεσμευτεί κάποια ποσά ώστε να μην απενταχθούμε από αυτό το έργο. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα ή χάσαμε ημερομηνίες. Εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι πράγματα που πρέπει να ξέρουν οι Φλωρινιώτες, πρέπει να ξέρουμε όλοι μας και βέβαια στην αίτησή μας να συζητήσουμε και να ενημερωθούμε εδώ όλοι. Εκείνο είναι το ζητούμενο. Μπορούμε τώρα όλοι μαζί να κάνουμε κάτι. Χρειάζεται τη βοήθεια κάποιον για να μπορέσει να μην χαθεί αυτό το έργο. Γιατί το να λέμε ότι θα ενταχθεί και να το θεωρούμε και βέβαιο, εμένα θα μου επιτρέπετε να διατηρώ και επιφυλάξεις και βεβαίως μπορεί να διαφωνήσει ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Γκέξης, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει σήμερα το βράδυ. Και εμείς συζητάμε πώς θα πάρουμε τα λεφτά από το επόμενο ΕΣΠΑ όταν χάνουμε αυτά που ήταν στάνταρ, δεδομένα, δεσμευμένα. Ας τα δούμε πρώτα για να δούμε. Και ακόμα αυτό και κλείνω, επειδή είπατε ότι πληρώσαμε την ίδια συμμετοχή 208.000 από τη ΔΕΑΦ, από τον πόρο, από τον πόρο του Δήμου, υποθέτω έτσι. Και περιμένουμε να θα πληρώσουμε και για το δεύτερο λογαριασμό που έχει έρθει την ίδια συμμετοχή και περιμένουμε από τη συγκριματοδότηση τα επόμενα λεφτά. Μα αφού τα λεφτά αυτά ήδη έχουν γυρίσει πίσω, πώς θα πάρουμε λεφτά από τη συγκριματοδότηση? Εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε τέτοια λεφτά αφού έχουν ήδη γυρίσει πίσω, έχουν κατατεθεί στα τράπεζα της Ελλάδας με απόφασή μας. Μπορούμε, υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντινίδη. Ναι, πριν να σας δώσω τον λόγο λίγο, κύριε Παρδάκα, στο βαθμό που με αφορά, από τη στιγμή που ξεκίνησε μία διαδικασία σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου με τον τρόπο που έγινε, οφείλαμε να την κάνουμε μέσα στις προλοιπόμενες ημερομηνίες. Είτε γινόταν Δευτέρα είτε Τετάρτη, δεν θα είχε τη δυνατότητα ο Δήμαρχος να παρευρίσκεται. Νομίζω ότι ο κύριος Παρδάκας εξήγησε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ανηλυμένες υποχρεώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν ευρύτερα με τα συμφέροντα της τοπικής αυτοδιοίκησης και αν θέλετε έμεσα και με τα συμφέροντα του Δήμου της Φλόρινας. Θεωρώ ότι ουδής αμφισβητή δεν μπορεί να τεθεί από κανένα τέτοιο θέμα αμφισβήτησης της... Σας παρακαλώ κύριε Κωνσταντινίδη, Λοιπόν, δεν μπορεί να τεθεί από κανέναν αμφισβήτηση της πρόθεσης και του ενδιαφέροντος του Δημάρχου και το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, είναι συγκεκριμένη και η πρόθεση και το ενδιαφέρον. Και πραγματικά, όπως το είπατε και κάπως άκομψα, το διαφήμιζε, είναι στην προμετωπίδα των εξαγγελιών του. Από εκεί και πέρα, να σας υπενθυμίσω σε κάτι που ρωτήσατε, ότι ήδη έχουμε πάρει απόφαση εδώ να ζητήσουμε από την περιφέρεια τα 2,5 εκατομμύρια του τοπικού πόρου που μας αναλογούν, έτσι, να ευχοριθούν. Ερώτησα για το δικά αυτά που αναλογούν στο Δήμο. Αν ζητήθηκε βοήθεια από την περιφέρεια, ήδη, από τα δικά τους τα... Μα πήραμε απόφαση, εν πάση περιπτώσει, πήραμε την απόφαση, αυτά που αναλογούν στο Δήμο και ήδη αυτά έχουν στην πρόσφατη, πριν 3-4 μέρες, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, ήδη αποφασίστηκε να δοθούν στην Φλόρινα. Λοιπόν, ο κύριος Μπαρδάκας έχει τον λόγο. Συγγνώμη, για μια παρέμβαση. Κύριε Αντιδήμαρχε, συγγνώμη, δεν ρώτησα για τα λεφτά που αναλογούν στο Δήμο. Εντάξει, κύριε Κωνσταντινίδη, εντάξει. Σε ό,τι έχει να κάνει με την απουσία του Δημάρχου, νομίζω ότι εξαντλήθηκε το θέμα. Εκτιμώ ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι αντιλαμβάνονται το πρέπον της παρουσίας του Δημάρχου έστω και 2 μέρες πριν από το συνέδριο, ούτως ώστε να παραβρίσκεται στις προσυνεδριακές διαδικασίες. Έχουμε τη χαρά και τιμή να έχουμε τον Δήμαρχο Φλόρινας πρόεδρο στην Περιφερειακή Μακεδονίας. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτό, το να το αναλύσουμε περισσότερο. Η εκτίμηση σας είναι προσωπική, εκτιμώ. Εγώ προσωπικά τη σέβομαι, αλλά όπως είπατε. Θα μας κρίνει ο κόσμος. Ξεχνάτε όμως ότι ο κόσμος μας έκρινε πριν από λίγους μήνες, κύριε Κωνσταντινίδη. Οπότε σήμερα δεν έχουμε
προεκλογικό αγώνα, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, τα έχουμε εξαντλήσει αυτά. Διαβάσατε κάποιες δηλώσεις του Δημάρχου, αλλά δεν εστιάστε στο σημείο του παγίου αιτήματος του Δήμου Φλόρινας για την βοήθεια της περιφέρειας σε ό,τι έχει να κάνει με το τοπικό πόρο. Στις είδες δηλώσεις που διαβάσατε είναι λίγο πιο κάτω. Δέστε το λίγο πιο προσεκτικά και θα το δείτε. Επιπλέον έχει εκφράσει ανοιχτά και δημοσίως και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Καρπίδης και ο κ. Μπύρος την πρότασή του να ενισχύσουν το Δήμο Φλόρινας για το μεγάλο έργο της τηλεθέαμανσης. Και κατά κλείδι θα πρέπει ίσως ο καθένας από το δικό του, από τη δική του πλευρά, να κάνει πρώτη την αυτοκριτική του και να δει πόσο υπηρέτησε αυτό το μεγάλο έργο από θέσεις ευθύνης τις οποίες έχει βρεθεί στο παρελθόν και στη συνέχεια να είμαστε αυστηροί σε ό,τι έχει να κάνει με την κριτική ανθρώπων οι οποίοι δίνουν πραγματικά όλο τους το βάρος και όλο τους το χρόνο για την υλοποίηση αυτού του έργου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Μπαρδάκα. Κύριε Γκέρση, θέλετε να πάρετε τον λόγο. Είπατε θα κάνετε και την τοποθέτησή σας, ναι, ναι. Έτσι. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, φίλοι που παρακολουθείτε τη συνεδρίαση με διάφορες ιδιότητες, αγαπητοί συνάδελφοι μηχανικοί από την ΕΙΑΦ, χαίρομαι για την παρουσία σας εδώ πέρα. Σε ένα από τα πρώτα δημοτικά συμβούλια που συγκλήθηκαν μετά τις περσινές εκλογές, είχα κάνει συγκεκριμένη ερώτηση στον κύριο Δήμαρχο για το θέμα της τηλεθέαμανσης, εκφράζοντας τις προσωπικές μου ανησυχίες αλλά και τις ανησυχίες γενικά του κόσμου, ο οποίος είχε από τότε ακόμα, πριν από 5 μήνες, την αίσθηση ότι το έργο δεν πάει καλά. Δεν ήξερα για ποιες συγκεκριμένες αιτίες και λόγους. Η απάντηση του κυρίου Δημάρχου ήταν αόριστα ότι η τηλεθέαμανση πάει μια χαρά. Δεν επέμεινα σε αυτό. Και στη σημερινή συνεδρίαση ήμουν ένας από αυτούς ο οποίος συνετέλεσε στο να γίνει, θεωρώντας αυτονόητο ότι σε ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα, ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο συγκαλείται με ένα θέμα τόσο κρίσιμο, τόσο ζωτικό για την πορεία και την οικονομία και την οικονομία της χώρας, όταν θα παρευρίσκεται ο κ. Δημάρχος, θα μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε αποφύγει την απουσία του εάν γνωρίζαμε ότι μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα στο οποίο έπρεπε να συγκριθεί το Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Δημάρχος θα απουσίαζε. Μπορούσαμε κάλλιστα να περιμένουμε και να προκαλέσουμε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο όταν θα ήταν βέβαια η παρουσία του. Ορίστε. Δεν άκουσα. Κάποιος είπε κάτι. Αναβάλλεται τη συνεδρία μέχρι να έρθει ο Δήμαρχος, άμα το προβλέπει ο νόμος. Τι κάνετε και συνεχίστε. Συνεχίστε κύριε Γκέρση. Μου έδωσε μια καλή ιδέα ο κύριος Μπέντζος. Πραγματικά θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την παρουσία του κυρίου Δημάρχου. Εάν υπάρχει δυνατότητα να το αναβάλλουμε για να γίνει η παρουσία του, θα είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί όσο και αν μας βοήθησε η εμπεριστατωμένη πραγματικά παρουσίαση ιστορικά και τεχνικά της διευθύντριας της ΔΕΙΑΦ, νομίζω ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει τον κύριο λόγο πολιτικά και διοικητικά για την εκτέλεση του έργου είναι ο κύριος Δήμαρχος. Στη συνέχεια, θα ήθελα να πω ότι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ήρθα με καμία διάθεση να κρίνω τη Δημοτική Αρχή, να ασκήσω κριτική ή να κάνω αντιπολίτευση, αλλά να δω πώς μπορώ εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις και δεδομένου ότι τύχη κακή το έφερε να είμαι ο μόνος εκπρόσωπος στο Δημοτικό Συμβούλιο του κόμματος το οποίο βρίσκεται σήμερα στην κυβέρνηση. Και στη συνέχεια να κάνω κι εγώ τις συγκεκριμένες τεχνικές ερωτήσεις μου, οι οποίες θα ήταν πολύ περισσότερες πριν από την εισήγηση της κυρίας Αβραμοπούλου, ωστόσο παραμένουν κάποιες. Μία βασική είναι, κυρία Αβραμοπούλου, η συμμετοχή του Δήμου, της ΔΕΙΑΦ μάλλον, με ποιο τρόπο είναι εξασφαλισμένη. Είναι εξασφαλισμένη μόνο από τον τοπικό πόρο. Είναι εξασφαλισμένη και με κάποιο δάνειο. Και στη συνέχεια, είπατε ότι
ο ανάδοχος έχει υποβάλει και δεύτερο λογαριασμό. Α, θα ήθελα να μου πείτε το πρώτο λογαριασμό, το ποσό δηλαδή της προκαταβολής που ζήτησε ο εργολάβος, πόσο ακριβώς ήτανε, αν παιδί είχε μόνο το 5% της προκαταβολής για την εκτέλεση εργασιών ή και το υπόλοιπο 5% που δικαιούται για προμήθεια υλικών επιτόπου. Και στη συνέχεια ποιος είναι ο λογαριασμός, ο δεύτερος που κατατέθηκε, η δεύτερη πιστοποίηση δηλαδή, που μαρτυρούν και το ύψος των εργασιών που ήδη έχουν γίνει και δεν γνωρίζω βέβαια ούτε εγώ ούτε και κανείς άλλος φαντάζομαι εκτός της Δημοτικής Αρχής σε ποιο ύψος ανέρχονται. Επίσης από αυτή την καθυστέρηση η οποία δημιουργεί δικαιολογημένα συναισθήματα ανασφάλειας σε εμάς και στον κόσμο για το κατά πόσον είναι εξασφαλισμένη η ένταξη στο επόμενο ΕΣΠΑ, γιατί είναι σαφές βέβαια ότι το έργο μέχρι το τέλος του 2015 όχι μόνο δεν θα έχει τελειώσει, αλλά φοβόμαστε ότι μπορεί και να μην έχει ξαναρχίσει από το σημείο στο οποίο σταμάτησε. Μπορούμε να έχουμε μια σαφή απάντηση για το κατά πόσο είμαστε βέβαιοι ότι θα ενταχθεί, θα συνεχίσει μάλλον η ένταξή του στο επόμενο ΕΣΠΑ. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και δευτερευόντως θα προκύψουν δαπάνες αναθεώρησης, οι οποίες ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης μπορεί να είναι και σημαντικές. Και ποιος θα τις καλύψει αυτή, εάν υπάρχει κάποια σχετική πρόβλεψη και συζήτηση γύρω από αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε Δήμητρο κύριο Γκέχτση και πριν να περάσουμε στον επόμενο μιλητή θα ήθελα να σας πω ότι το πότε θα γινόταν η σύγκληση αυτού του Συμβουλίου το επιλέξατε εσείς, η μειοψηφία. Το συνέδριο της ΠΕΔ είναι γνωστό και δεδομένο εδώ και μήνες. Λοιπόν, περισσότερο θα μπορούσε να προκύψει μια προσυνεννόηση από πριν και εν πάση περιπτώσει, έτσι, επειδή νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, θέλω να πω ότι στην τελική ο Δήμαρχος δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αποφύγει τις ευθύνες του. Αυτό είναι δεδομένο και ούτε έχει δείξει ποτέ διάθεση να τις αποφύγει. Ο Δήμαρχος θα είναι εδώ, στο επόμενο Συμβούλιο οι απαντήσεις θα δοθούν και νομίζω ότι άδικα υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία. Ποτέ δεν έχει μείνει κάτι αναπάντητο ως τώρα. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε ότι κάθε δήμαρχος έχει απόλυτη ευθύνη, όπως και θα έχει και την χαρά, έτσι, να πάρει τα έσημα από την υλοποίηση του έργου. Είναι ο επικεφαλής του Δήμου αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να επεκφύγει τον ευθυνό του απέναντι σε ό,τι έχει αναλάβει και ούτε έχει δείξει ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση. Λοιπόν, σας παρακαλώ, ας μην το κάνουμε θέμα. Είναι μια συγκυρία η οποία έτυχε να συμβεί. Ελάχιστες είναι οι φορές που απουσιάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό νομίζω ότι άδικα αναλωνόμαστε στο θέμα αυτό. Είναι η πρώτη του προτεραιότητα, είναι η προμετωπίδα όλων των εξαγγελιών και είναι και η αιχμή του δώρατος των διεκδικήσεων του Δήμου μας και αυτό από κανένα δεν αμφισβητείται. Ας κλείσουμε εδώ και θα παρακαλέσω πάρα πολύ τους επόμενους ομιλητές να μην επανέλθουν στο θέμα αυτό γιατί πραγματικά είναι κουραστικό. Τώρα ως προς το θέμα της ανασφάλειας που θέσατε πάρα πολύ ωραία κύριε Γκέκτση. Αυτή η ανασφάλεια λοιπόν έχει καλλιεργηθεί εντέχνως εδώ και πάρα πολύ καιρό από πάρα πολύ κόσμο. Από γνωστούς άγνωστους οι οποίοι φημολογούν και σπέρνουν διάφορες ανερμάτιστες απόψεις σχετικά με το θέμα αυτό. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι ο Φλωρινιώτης όταν δει ότι θα μπει, όπως λέμε, το πρώτο μηχάνημα που θα σκάψει την πόλη, τότε θα πιστεί πραγματικά. Λοιπόν, νομίζω ότι η φροντίδα όλων μας είναι στην κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Παπαναστασίου. Εγώ δεν θέλω να κάνω κάποια ερώτηση, 5 πράγματα θα πω μόνο. Αναφέρθηκαν διάφορα προβλήματα, καθυστερήσεις και διάφορα άλλα. Τώρα, όλα αυτά προκύπτουν όταν τα θέματα της ενέργειας, τόσο όσον αφορά στο επίπεδο της διαχείρισης, αλλά όσο και σε επίπεδο έργων, ανατίθενται σε ιδιώτες ή με ιδιωτικά κριτήρια. Τώρα,
Οι καθυστερήσεις οφείλονται στο νομικό προστάσιο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το μόνο τους κριτήριο είναι να προστατεύσουν το ιδιωτικό κέρδος. Επίσης, εκτείναξη του κόστους. Επειδή δεν έχουμε και τις γνώσεις έτσι στο κύριο έργο, να το πούμε αυτό, φαίνεται χαρακτηριστικά από αυτό που είπε η κυρία Αβραμοπούλου, ότι το κόστος για τον, για τον τεχνικό συμβουλίο ήταν 1.200 και κατάφεραν μόνοι τους οι μηχανικοί της ΔΕΙΑ, και μπράβο τους γι' αυτό, φαντάζομαι με πολύ μεγάλο κόπο και πολύ μεγάλη θυσία, να βγάλουν κάποια πράγματα. Και από αυτό φαίνεται πόσο σημαντικό είναι να είναι στελεχωμένη μια υπηρεσία με μόνιμο προσωπικό. Βέβαια, η πολιτική κατεύθυνση δεν είναι αυτή, ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε από αυτή και ούτε πολύ περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, μπορεί η διαχείριση να γίνεται από μια δημοτική επιχείρηση, αλλά και αυτό, ή από μια δημόσια επιχείρηση, η διαχείριση ενέργειας. Αλλά και αυτό από μόνο του δεν λέει πολλά όταν τα κριτήρια είναι ιδιωτικο-οικονομικά. Η ανταποδοτικότητα. Για παράδειγμα τώρα, λέμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει το έργο, δεν ξέρουμε πότε βέβαια, αλλά θα δούμε πότε θα γίνει. Δεν μας διασφαλίζει κανένας ότι το κόστος τότε θα είναι τέτοιο που θα μπορούν να ανταποκριθούν οι λαϊκές οικογένειες. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι ανταποδοτικότητα, θα το καταλάβει δηλαδή ακόμα καλύτερα, θα φανεί στη διαχείριση των νερών. Ήδη σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο όλοι σας ομόφωνα κάνατε την επέκταση της ΔΕΙΑΒ στα χωριά. Μέχρι τώρα ο Δήμος είχε τη ΣΑΤΑ, μπορούσε να κάνει κάποια έργα στα χωριά. Τώρα, ακριβώς επειδή η ΔΕΙΑΒ είναι μια δημοτική επιχείρηση που λειτουργεί με την ανταποδοτικότητα, δεν θα μπορέσει να κάνει το παραμικρό έργο χωρίς να αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Να τονίσω και τη συμφωνία όλων των παρατάξεων, αυτό, στην ανάθεση της διαχείρισης της ενέργειας σε ιδιώτες. Στην ουσία δεν διαφωνεί κανείς, το θέμα είναι αυτό που, πώς και γιατί. Και κάτι τελευταίο για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Απλά να τονίσουμε ότι δεν είναι χρήματα που πέφτουν από τον ουρανό, ούτε μας τα χαρίζει κανείς. Τα έχουμε πληρώσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, είτε άμεσα είτε έμεσα, και μας τα επιστρέφουν υποδεικνύοντάς μας πώς και με ποιους όρους θα τα χρησιμοποιήσουμε. Και μας επιστρέφουν ένα μέρος κιόλας. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαναστασίου. Τον λόγο έχει ο κύριος Παπασωτηρίου. Καλύφθηκα στο Σύνολο βέβαια όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι κτλ. Θα ήθελα να τονίσω ότι η σημερινή πρωτοβουλία της μειοψηφίας είχε καμία πρόθεση αντιπολιτευτική, κυρία μου. Ευθύνομαι σε εσάς όσον αφορά την έκκληση που κάνατε προηγουμένως. Θα μου επιτρέψετε, επειδή υπάρχει πρόβλημα, σημειώνω κιόλας. Έτσι. Η πρωτοβουλία σήμερα είχε να κάνει στο να ενημερωθεί ο κόσμος της Φλεώτινας. Εάν διαβάσετε δε το καταστατικό, που νομίζω ότι το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα μας εδώ πέρα, λέει για 6 μέρες συν 3, 9. Άρα θα μπορούσε να βρεθεί μια τέτοια ημερομηνία ώστε να είναι και ο κύριος Δήμαρχος εδώ. Το προσπερνάω όμως. Όχι, δεν το επαναφέρω καθόλου, γιατί ο κύριος Δήμαρχος είναι συνέχεια από νομάρχης κτλ. Γιατί αναφερθήκατε και για τις ευθύνες αυτών που διοίκησαν ή είχαν θέσεις ευθύνες στον νομό κτλ. Είναι γνωστό ότι το έργο ξεκίνησε από άλλον δήμαρχο, από άλλους δημάρχους, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, με την ίδια διοίκηση στη ΔΕΙΑΒ, δεν υπήρχε συμμετοχή και του ανάλογου ενδιαφέρον και μετά ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι όλα αυτά είναι προς το συμφέρον των φιλοτιμιωτών. Ευχάριστο βέβαια, αλλά δυσάρεστο ότι έχουμε μείνει ακόμα πίσω. Αυτό που ήθελα να πω επίσης είναι, μιλήσαμε για μια ηγετική. 28 εκατομμύρια ευρώ. Με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, κυρία Βαμπούλου, μία τράπεζα ενδιαφέρθηκε και αυτή ήταν η Πειραιώς. Σωστά. Ναι, μπορείτε να μου απαντήσετε μετά. Πληρώναμε κάποιες προμήθειες. Το πρόσημο είναι θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο. Με την έννοια ότι αυτά τα χρήματα σαφώς ήταν σε κάποιο λογαριασμό, ήταν κάποιο καταθετικό προϊόν, αν δεν κάνω λάθος. Παίρναμε κάποιους τόπους, φτάναν αυτά στο να καλυφθεί
η προμήθεια που αναλογούσε για την εγκυτική, ναι ή όχι. Και κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω προς τους συναδέλφους ότι όλοι πρέπει να είμαστε, να μην εφησυχάζουμε, να είμαστε σε εγρήγορση, διότι θα περάσουμε και το πολιτικό μήνυμα. Τα χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος και μετά από τα γεγονότα ενδεχομένως που θα ακολουθήσουν από σήμερα και μετά, κανείς δεν μπορεί να μας πει ότι μπορεί να έχουμε κάποιο κούρεμα, άρα και ενδεχομένως ανώμαλη εξέλιξη σε αυτό που λέγεται τηλεθέρμανση Φλόρινας, όπως και στο σύνολο των έργων στη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Παπασωτηρίου για τη συντομία, για την συνοπτική έτσι και εστιασμένη τοποθέτηση. Ο κύριος Ζασάικος έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από, θα ήθελα μια δήλωση δικιά σας, ότι στις απαντήσεις που θα πάρουμε από τον κύριο Δήμαρχο στο επόμενο Συμβούλιο, θα μπορέσουμε να κάνουμε και τις απαραίτητες τοποθετήσεις έξω. Μην έρθουμε εδώ και κάποιοι που ακούσουμε ένα μονόλογο χωρίς να απαντούμε. Και θα δώσουμε τον λόγο στις συνεδρίες να μας απαντήσει και να, αν έχουμε κάποια πράγματα ερωτήματα, να πάρουμε τον λόγο. Γιατί έτσι ξέρετε, με την καλά, απάντηση... Το παρόντος του Δημάρχου καταστρατηγείται πάρα πολλές φορές το καταστατικό, προκειμένου να δοθεί ο λόγος σε όποιον ενδιαφέρεται να μιλήσει. Την ευκαιρία, επειδή αποφασίσετε να ακολουθήσετε πιστά το κανονισμό, θα ήθελα εξαίρεση, γιατί για εξαίρεση πρόκειται, ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το. Ευχαριστώ. Δεύτερον, είναι ότι θα παρέλθω σε ένα θέμα που ανέφεραν και οι προαλήσαντες, ότι σε 6 μέρες είχατε δικαίωμα να κάνετε συμβούλιο. Μπορούσατε να κάνετε και την. Πήρα την εγώ την διάβαση την Τρίτη, μπορείτε να ξέρω. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, σε συνεδρίαση με τον Δήμαρχο για να μιλήσει. Αν τυχόν υπήρχε πραγματικά θέληση να είναι εδώ ο Δήμαρχος, θα βρίσκονταν μια λύση για να έρθει. Δεν είναι απαραίτητη η 6η μέρα. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη για την καταστάσταση στο σώμα. Κύριε Βραμπούλου, σχετίζεται, υπάρχει μάλλον, αν κάνω λάθος, ένα δάνειο από το παρακαταθήκο που σχετίζεται με τη τηλεθέρμανση. Θα ήθελα να μας αναφέρετε, αν είναι όντως έτσι, τι ποσό είναι το δάνειο και τώρα που είμαστε στην αναβολή, αν επιβαρύνεται το Δήμα, ο Δήμος με περισσότερα έξοδα. Δεύτερον, με τη μείωση της αμοιβής του Τεχνικού Συμβούλου, που είναι απόρρια δουλειάς των υπαλλήλων της ΔΕΑΠ, μιλάμε για ένα ποσό των 600.000, θέλω να συγχαρώ τους υπαλλήλους, γιατί πραγματικά ήμουν στο προηγούμενο συμβούλιο, είχαν ματώσει για να βγάλουν τις πέρας τις υποχρεώσεις που ουσιαστικά δεν ήταν δικές τους, αλλά με γνώμονα το συμφέρον της ΔΕΑΠ και του Δήμου το πράξανε. Και τρίτον, όσον αφορά το Τεχνικό Σύμβουλο, αν έγινε ποτέ αίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΑΠ για αύξηση της αμοιβής. Και να κλείσω, να μας πείτε πότε ακριβώς βγήκε η απόφαση του Διοικητικού και πότε ενημερώθηκε ο Δήμος Φλόρινας για τις διαδικασίες που έχουν ακολουθεί και υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στην υλοποίηση της έργου. Νομίζω ότι στην απόφαση την οποία σας έχουμε μοιράσει είναι αναλυτικό όλο το ιστορικό και όλες οι αποφάσεις. Ναι, θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς. Νομίζω ότι σας είναι γνωστό. Αν θέλετε, μπορείτε να τοποθετηθείτε, γιατί προφανώς το λέτε για να τοποθετηθείτε. Ο Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε. Αλλά καλό θα είναι να ενημερωθεί και ο κόσμος της Φλόρινας. Πολλοί ενδιαφέρονται, πολλοί έχουν ανησυχίες και καλό θα είναι και όσοι μπουν στο διαδίκτυο και δουν όλες τις τοποθετήσεις να ξέρουν πότε ακριβώς έχει πει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πότε ενημερώθηκε ο Δήμος Φλόρινας. Επίσης, ναι, να υπενθυμίσω κι εγώ ότι ευχαριστώ κι εγώ ότι όποιος ενδιαφέρεται, όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στη διάβια και εκεί μέσα στις αποφάσεις είναι καταγεγραμμένο όλο το ιστορικό αναλυτικά. Όπως και κάποιος που δεν γνωρίζει, καλό θα είναι να μάθει. Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παρδάκας έχει τον λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ζητήσαμε να προσπεράσουμε το ζήτημα της απουσίας του Δημάρχου. Είναι τελείως υποκειμενικό πώς αντιμετωπίζεται τον καθένα από εμάς η παρουσία του Προέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στις προσυνεδριακές διαδικασίες για τους νέους της ΚΕΔ. Αυτό το αφήσω στην άκρη. Είναι τελείως υποκειμενικό. Ο καθένας την άποψή του.
Από εκεί πέρα όμως, από εκεί πέρα κύριε Ρασάικο, εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη δική σας άγνοια του κανονισμού. Το συμβούλιο πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένες μέρες, καταθέσατε το αίτημα συγκεκριμένη μέρα, θα μπορούσατε να το καταθέσετε κάποια άλλη στιγμή. Και επίσης, αδυνατό να πιστέψω πόσο δημοτικοί σύμβουλοι δεν γνωρίζουν πότε γίνεται το συνέδριο της χαιρετοετήσεων. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, ας σταματήσει αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, αν δεν. Τα είπατε πάλι στον εαυτό σας. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Ρασάικο, δεν αναφέρομαι στους δικούς σας. Τα ζητήματα της εγγυητικής τα εξαντλήσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Με ομόφωνες αποφάσεις της ΔΕΙΑΠ και του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι πρέπει να επανερχόμαστε στα ίδια. Λοιπόν, για όλους ισχύει το ότι πρέπει να ζητάμε τον λόγο, σας παρακαλώ πολύ. Η συζήτηση εξελίσσεται πάρα πολύ. Εξελίσσεται πάρα πολύ, νομίζω, επικοδομητικά. Λοιπόν, ακούστε να σας πω, τέτοιες κουβέντες δεν υπόθηκα, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, σας παρακαλώ κύριε Ρασάικο, ας διευκολύνουμε τη διαδικασία, έτσι. Σας παρακαλώ πολύ, τον λόγο έχει ο κύριος Σταχινός, ο οποίος περιμένει... Κύριε Παπδάκη, σας παρακαλώ, μην δίνετε συνέχεια στο διάλογο. Λοιπόν. Καλησπέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τον λόγο. Πιο μακριά, θέλετε, ναι, γνωρίζετε πόσα χρόνια παλεύω και εσείς προσωπικά και η κυρία Βραμακούλου, τις προσπάθειες που έχω κάνει. Εγώ θα μιλήσω σαν πολίτης εδώ της πόλεως. Υποφέρει πραγματικά, υποφέρουν όλοι οι συμπολίτες μας και από το κρύο. Τώρα προσετέθηκε και η Εθαλομίχλη. Πεθαίνουν πάρα πολλοί φίλοι μας και συμπολίτες μας, φύγαν με την ελπίδα στον Άγιο Πέτρο ότι θα γίνει τηλεθέρμανση και δεν έγινε τηλεθέρμανση. Είναι μονόδρομος, διότι σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε ούτε δάσους να κάψουμε. Εγώ είμαι από ορεινό χωριό από βουνό και βλέπω τα δάση τελείωσαν, δεν θα έχουμε και να αγοράσουμε ξύλα θα έχουμε. Οι Εθαλομίχλοι αργό πεθαίνουν, οι συμπολίτες μας πολλοί πεθάνουν και από τα χωριά μας απάνω εκεί, Αχλάδα με τη Σκοπολίνητη και είναι μια κόλαση εκεί πέρα, αργό πεθαίνει ο κόσμος. Είναι το θεωρώ μονόδρομο την τηλεθέρμανση, πρέπει να γίνει τάχιστα και θα είμαι σύντομος για να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Είναι το γεφύρι της Άρτας έχει γίνει τηλεθέρμανση. Εάν αύριο, εγώ απέφχομαι, γίνει ένα Brexit, θα γίνει τηλεθέρμανση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στακινέ, είναι γνωστό το δικό σας το ενδιαφέρον και ως μέλος των ενεργών πολιτών και με τις δικές σας ενέργειες και η μελέτη την οποία έχουμε τώρα στα χέρια μας. Λοιπόν, να σας παρακαλώ, να δώσω τον λόγο στον κύριο Βόσδου, ο οποίος, ναι, κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε Βόσδου, σας παρακαλώ, καθίστε. Ναι, έχετε τον λόγο, κύριε Αντιδήμαρχε. Δεν θα έπαιρνα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, αλλά ευχαριστώ που μου το δώσετε, αλλά αναγκάζομαι. Διότι αυτά που συμβαίνουν εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο θα θεωρώ, ας πούμε, λίγο έτσι καξερικά. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν μπορεί να μιλάει αντιδήμαρχος και να δίνει εξηγήσεις ακριβώς και η πρόεδρος και να πετάει την υποψηφία και να αφαιρεί με κλειστά μικρόφωνα, αλλά να αφαιρεί και να εμποδίζει να εκφραστεί ο ομιλητής. Θα ήταν λίγο όπως τους επόμαστε. Κανένας από εμάς δεν αντέδρασε εκτός μικροφώνου και δεν επιτέθηκε σε κανένα ομιλό. Και θέλω να πω ότι η κακή σκέψη μερικές φορές εκδίδεται μπροστά σε ένα δημοτικό συμβούλιο που πρέπει όλοι να είμαστε νυμφάλοι και να αντιδρούμε τη σκέψη υπέρ του πολίτη. Και αυτή η παράσταση που γίνεται, η θεατρική για μένα, ότι δεν θα γίνει τηλεθέρμανση και οι κακές γλώσσες να μεταφέρουν στα καφενεία ή στα πηγαδάκια που αυτοί που τα μεταφέρουν για μένα θα πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους. Είναι τελεσίδικο ότι ο Δήμος Φλόρινας στα τόσα χρόνια που κοπιάσανε, ναι μεν, έγιναν προεργασίες από τους άλλους δημάρχους. Το αναγνωρίζουμε. Αλλά δυστυχώς για τη μειοψηφία, αυτά που επικαλείται σήμερα εδώ πέρα, δεν ευσταθεί σε τίποτα, μα σε τίποτα που πάνε να κατηγορήσουν τον Δήμαρχο του Γιάννη Βοσκόπουλου. Γιατί το λέω αυτό? Ότι η επινομαρχία δικιά του στήριζε την διαδικασία. Φυσικά οικονομικά δεν υπήρχε δυνατότητα να στηριχθεί. Αλλά όπου χρειαζόταν σαν νομάτης, είχε την παρουσία του. Το τελικό που έρχεται από τον Βοσκόπουλο. Γιατί το λέω?
ότι η αντράνεια μερικών φακέλων και μερικών εγγράφων ήρθε και υλοποιήθηκε επί θητείας και δημαρχίας του Βοσκόπουλου. Και αν λέω κάτι διαφορετικό, ας με διαψεύσουν τα παιδιά, οι μηχανικοί της ΔΙΑΠ που είχαν παρουσία του Δημάρχου, τις ενέργειες που κάνανε και τους φακέλους που ειλικρά για αυτούς, το έχω πει και σε άλλη συνεδρία σε προηγούμενη, ότι κάναν τα μέγιστα παιδιά. Θυμάμαι πολύ καλά ότι τρεις μήνες δεν είχαν κοιμηθεί αυτοί οι άνθρωποι. Τρεις μήνες. Και μιλάω του κυρία Κοτσοπούλου και για τον κύριο Σαββίδη. Και χώρια. Η Νόνη, πραγματικά η διευθύντρια, ήταν σε όλα παρόν και αυτή τον ήχο του είχε χάσει εδώ και χρόνια. Για να μπορεί να έρθει την ετέρμανση στο τελικό στάδιο. Και θέλω λίγο να έχουμε τη σκέψη στο μυαλό και να μην λέμε ευκολόγια, τα οποία ευτυχώς για εμάς όλους εδώ μέσα έχουμε σήμερα τα κανάλια, μας βλέπουν, θα μας δείξουν θερμή παράκληση να προβάλλουν όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα, να το δει η κοινωνία της Φλόρινας και να δείξει ακριβώς ποιοι στέκουν δίπλα στον πολίτη. Και εγώ θέλω να βεβαιώσω εδώ τον Δημότη Φλωρίνης ότι η τηλετέρμανση θα γίνει. Και περικρέξεις και τα λοιπά και τούτο τι θα γίνει σήμερα στο Eurogroup δεν αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα λεφτά είναι τοποθετημένα, είναι εγκριμένα και το μεταβατικό στάδιο που θα γίνει και θα ολοποιηθεί η τηλετέρμανση μέχρι το 17, αυτό θα γίνει πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Καρακόλη. Εγώ θέλω να κρατήσετε αυτό, το ότι πραγματικά η πλειονότητα των Δημοτικών Συμβούλων ακούει ευλαβικά όταν τοποθετείτε κάποιους. Σας παρακαλώ. Θα πάρετε τον λόγο όλοι όσοι το ζητήσετε. Έτσι, κύριε Παπασωτηρίου, θα κάνετε υπομονή. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν είπε τέτοιο πράγμα, κύριε Σεκίνη. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, μαζί μας βρίσκεται και ο πολιτευτής κύριος Βόστου, με μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα, πρώην Περιφερειάρχης. Κύριε Βόστου, σας ακούμε. Καταρχήν να σας πω ως Περιφερειακός Σύμβουλος. Και Περιφερειακός Σύμβουλος, βέβαια. Να συγχωρείτε. Το έργο της τηλεθέρμανσης είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Να πληροφορήσω ότι στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο πέρασε μία έγκριση ενός ποσού 4 εκατομμυρίων ευρώ από τον τοπικό χώρο για το θέμα της τηλεθέρμανσης. Εκείνο το όμως το οποίο μου προξένησε πραγματικά έτσι, απορία ήταν οι κατανομές, οι οποίες είναι 1 εκατομμύριο για το πρώτο εξάμηνο του 2015, 1 εκατομμύριο για το πρώτο εξάμηνο του 2016, 1 εκατομμύριο για το πρώτο εξάμηνο του 2017 και 1 εκατομμύριο για το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Δεν ξέρω πώς προκύπτουν αυτά. Από τη στιγμή που υπάρχει. Ένα εκατομμύριο ανάγκησαν. Ναι, είναι το τεχνικό δελτίο το οποίο κατέθεσε. Από το δεύτερο του 2015. Από το πρώτο του 2015. Ένα εκατομμύριο το πρώτο εξάμηνο του 2015. Ένα εκατομμύριο το πρώτο εξάμηνο του 2016. Ένα εκατομμύριο το πρώτο εξάμηνο του 2017. Και ένα εκατομμύριο το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Είναι το τεχνικό δελτίο το οποίο κατέθεσε στην περιφέρεια. Όπως επίσης αναφέρονται, δεν θυμάμαι τώρα τα ποσά, ότι από το τοπικό πόρο είχαν εγκριθεί και ένα 700, αν θυμάμαι καλά, συνολικά ήταν γύρω στα 4.200 και με τα 4 εκατομμύρια της πρόσφατης έγκρισης πάμε στα 8.200, αν θυμάμαι καλά τα ποσά. Τώρα, υπάρχει μια σύμβαση η οποία έλεγε ότι θα πάει μέχρι το 2015 στο τέλος και ξαφνικά αυτή η σύμβαση θα παραταθεί μέχρι το τέλος του 2017. Εγώ πολύ φοβάμαι και θα ήθελα να το πω εκτός πρακτικών ότι θα υπάρχει ενδεχομένως κάποια, όχι, δεν θέλω να το πω στα πρακτικά. Ενδεχομένως από κάποιον καλόπιστο ή κακόπιστο εταιρείας να πάει και να προσβάλλει την προκήρυξη του διαγωνισμού. Θέλω επίσης να ρωτήσω, όταν ένα έργο είναι ενταγμένο σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εγγράφεται κάποια πίστοση, έστω και με ένα ευρώ. Ποιες ήταν οι πιστώσεις οι οποίες είχαν εγγραφεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το 2014, έτσι η ένταξη ήταν το 2013, θυμάμαι καλά. Ποιες ήταν τα ποσά στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2013, του 2014 και ποιο είναι και στο 2015. Όπως επίσης θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αβραμοπούλου, αν μπορείτε να μας πείτε, δεν μπορεί να πληρωθεί γιατί δεν υπάρχει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εγγεγραμμένη πίστοση
η ίδια χειριστική αρχή δεν εγκρίνει τους λογαριασμούς για κάποιο λόγο, για δικαστικό κτλ. Για την εκταμείωση των ποσών. Γιατί, ναι, μεν δόθηκε προκαταβολή. Καταρχήν, η προκαταβολή και στις μέρες δόθηκε για λογιστικούς λόγους για να κλείσουν τις απορροφήσεις. Έτσι, αυτό όποιος έχει μία μικρή ενασχόληση με τα κοινότητα το καταλαβαίνει. Αλλά από την άλλη μεριά, αν υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ο κάθε λογαριασμός ο οποίος εκταμιεύει, κατήθεται, εγκρίνεται, πήγε στη διαχειριστική αρχή για να τύχει της έγκρισης όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών. Δεν είναι εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων τα αντίστοιχα κονδύλια ή η διαχειριστική αρχή δεν έχει εγκρίνει κάποιο κομμάτι, εν πάση περιπτώσει κάτι δεν εγκρίνει και δεν έχει γίνει η εκταμείευση. Αυτά από την. Ευχαριστούμε τον κύριο Βόσδου. Λοιπόν, κύριε Παπασωτήριου, αν μου φοράτε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια διευκρίνηση. Καταρχήν, νομίζω ότι κανένας πρόθεση δεν είναι εδώ να κινδυνολογεί ή να δημιουργεί εντυπώσεις. Από την αρχή το ξεκαθαρίσαμε ότι η πρόθεση είναι η ενημέρωση των πολιτών της Φλόρινας. Όλοι και κρίση έχουμε και μνήμη. Αυτό που επίσης για αποκατάσταση της αλήθειας, γιατί αναφέρθηκε προηγουμένως, το ετήσιο συνέδριο, μια και είμαι και σύνεδρος της ΚΕΔΕ, το έχω μπροστά μου, είναι 7 και 9 Μαΐου. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε προσυνεδριακές διαδικασίες και το προσυνέδριο το συγκεκριμένο γίνεται στα Γιάννενα την Τετάρτη. Για να ξέρουμε τι λέμε. Στα Γιάννενα. Ούτε στην Αθήνα, ούτε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Και σήμερα από Δευτέρα. Κύριε Ρασάικο, μην το ξαναθέσουμε θέμα προσωπικού, να κλείσουμε για να πάρουμε και τις απαντήσεις, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει και τον. Θα ήθελα τις τρεις τοποθετήσεις να τις κάνετε και στους συμβούλους της πλειοψηφίας πριν πάρω το λόγο. Νομίζω ότι. Δεν το βλέπω αυτό. Όχι, επειδή θέσατε προσωπικού. Θέμα προσωπικού και έχετε τεθεί προσωπικού, έχω τον ίδιο. Την ίδια άποψη για όλους. Έχω δεύτερο λόγο τώρα. Αν μου το δίνετε. Δικαίωμα δευτερολογίας έχουν μόνο επικεφαλής των παρατάξεων, κύριε Ρασάικο. Ανέφερε ο κύριος Παρατάξης το όνομά μου. Δεν το ανέφερε αρνητικά, ανέφερε, απάντησε σε αυτά που είπατε. Αρνητικά μπορεί να το ανέφερε για εσάς, για μένα μπορείτε να κάνετε αρνητικά. Δεν μπορεί να έχουμε τη διάλογο εδώ μέσα. Λοιπόν. Είναι πολύ εύκολο. Παντικαλούμενος, λοιπόν, οποιοδήποτε παρεμπίπτον προσωπικό ζήτημα οφείλει να προσφυγήσει μέσα ένα λεπτό της ώρας και να το στηρίξει σε συγκεκριμένη διάταξη του παρόντος κανονισμού της νομοθεσίας. Διαφορετικά, ο πρόεδρος απορρίπτει την επίκληση. Δεν μου δώσετε το δικαίωμα. Και απαρεμπίπτοντα και προσωπικά ζητήματα. Δεν μου δώσετε το δικαίωμα. Ωραία. Αποφαίνεται κάτι ο πρόεδρος. Ακούστε. Δεν μου δώσετε. Αν για να δικαιολογήσω για το προσωπικό, μου δώσετε το λόγο. Δεν μου το δώσετε. Να με ακούσετε. Να σας ενημερώσω. Αποφασίσετε, δεν μου το δώσετε. Μην με ενημερώνετε γιατί δεν κάνετε αυτό που έπρεπε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριε Ρασάικο. Με παρακαλείτε για κάτι που δεν κάνατε. Λοιπόν, έχετε διατελέσει και σε αυτή τη θέση και έχω την αίσθηση ότι σας λείπει αυτή η θέση διαρκώς. Όχι, μου κάνετε υποδείξεις. Αυτό θέλω να πείτε, όχι. Απλά όταν δεν ακολουθείτε τη διαδικασία, μπορώ κάλλιστα να πάρω τη θέση. Αν αρχίσουμε τώρα και μαλώνουμε προσωπικού, δεν θα είναι προσωπικού. Αναφέρετε τον ορισμό. Μπορείτε να έχετε ένα λεπτό και πέστε τι ακριβώς σας έδειξε. Όποτε το χρειάζεται, όποτε χρειάζεται και σας βολεύει, όταν δεν σας βολεύει, δεν το χρειάζεται. Πάρτε για ένα λεπτό το λόγο. Έτσι, τώρα αυτό είναι. Πέστε μου. Δεν μου κάνετε χάρη για να μου πείτε. Όχι, δεν σας κάνω χάρη. Ο τρόπος μου δίνει το λόγο. Ανέφερε ο κ. Παρατάκα συγκεκριμένα το όνομά μου στο τοποθέτησή και είπε, κύριε Ρασάικε, ότι έγινε Δευτέρα. Είπε ότι το όνομά μου. Και ότι Δευτέρα είναι, το έχουμε πει, έχουμε εξαντλήσει το θέμα σύμφωνα με αυτό, με την δική μου κρίση. Και μπορούσε, η Δευτέρα έχει προσυνεδριά. Λοιπόν, σύμφωνα με ποιο, δηλαδή τι σας έδειξε από την τοποθέτηση του κ. Παρδάκη. Εγώ είπα κάτι εγώ τις 6 μέρες μπορεί να γίνει. Δεν σημαίνει ότι την 6η μέρα πρέπει να γίνει. Μπορεί να γίνει την επόμενη, τη Δευτέρα, την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ο Δήμαρχος θα μπορούσε να είναι εδώ. Γιατί στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και εγώ σας είπα ότι ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε προσωπικά ότι σε οτιδήποτε τεθεί θα απαντήσει αναλυτικά ο ίδιος και περιστατωμένα στο αμέσως επόμενο. Και εγώ σας παρακάλεσα εκτός κανονισμού να μπορούμε να μιλήσουμε κι εμείς. Σας το είπα και δεν εδώ μέσα βρίσκομαι για να
διευκολύνω τις διαδικασίες, ούτε για να κάνω παρατηρήσεις, ούτε ξέρετε ότι έχω έναν ρόλο διαδικαστικό και όχι πειθαρχικό. Να γίνεται για να γίνεται πράξιμο. Λοιπόν, αλλά κι εσείς πραγματικά έχετε μία αιμονή να μου υποδεικνύετε συνέχεια πράγματα. Όχι, δεν έχω καμία αιμονή, απλά εφόσον εσείς θέλετε. Λοιπόν, μπορώ. Περνάμε, κύριε Σεχίδη. Μα δεν μίλησα καθόλου. Δεν σηκώσατε το χέρι. Δεν σηκώσατε το χέρι. Τελειώσαμε με τους δημοτικούς συμβούλους. Δώσαμε το λόγο στους παρευρισκόμενους. Δεν ακούστηκε κάτι που να σας στήξει, κύριε Σεχίδη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ας τελειώσουμε. Ας τελειώσουμε. Έλεος. Αυτό εκφράστηκε από όλες τις μεριές. Νομίζω ότι ρητάω ο καθένας είπε εδώ μέσα ότι είναι υπέρ της υλοποίησης της τηλεθέρμανσης. Τελειώσαμε. Να δώσουμε τον λόγο στην κυρία Αβραμοπούλου να δώσει τις απαντήσεις που αυτές νομίζω έχουν σημασία και αυτές θα έχουν ενδιαφέρον και για τους συμπολίτες μας. Κυρία Αβραμοπούλου, έχετε τον λόγο. Λοιπόν, απαντώ με τη σειρά που υποβλήθηκαν από τους ερωτώντες. Για να μην έχουμε και διάκριση προς το περιεχόμενο. Λοιπόν, ο κ. Κωνσταντινίδης έθεσε θέμα ποια είναι η ακριβή συμμετοχή. Αποσιάζει ο κ. Κωνσταντινίδης. Τους ενδιαφέρει. Είναι δικό σας θέμα, κ. Δεφανίδη. Αν δεν ενδιαφέρει, αυτό είναι δικό σας θέμα. Είναι δικό σας θέμα. Λοιπόν, να πάω στον επόμενο και να επανέλθω. Λοιπόν, η ίδια συμμετοχή που ακούστηκε σαν ποσοστό 19,57 αυτή τη χρονική στιγμή, έχοντας σε εξέλιξη το πρώτο υποέργο, το οποίο διαφοροποιήθηκε από τον αρχικό προϋπολογισμό που ήταν 52 εκατομμύρια, ο συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός είναι 33.432.998,01 ευρώ. Το 19,57 αντιστοιχεί σε ίδιους πόρους 6.539.494,41. Είναι το μοναδικό υπέργο στο οποίο έχει καθοριστεί επειδή υπάρχει σύμβαση, υπάρχει συμβατικό αντικείμενο. Και έχοντας υπόψη το ποσοστό, ξέρουμε ακριβώς την ίδια συμμετοχή. Τα άλλα τμήματα, υπηρεσίες προμήθεια έργα που ακολουθούν, μαζί με το προηγούμενο που προανέφερα, ανεβάζουν την ίδια συμμετοχή της ΔΕΙΑΦ στα 10.022.427,13 ευρώ. Το σύνολο. Το σύνολο της ίδιας συμμετοχής αυτή τη χρονική στιγμή. Όταν θα εξελιχθούν οι επιμέρους διοπρασίες, θα κατακυρωθούν τα αποτελέσματα, θα συμβασιοποιηθούν κτλ. Ελπίζουμε να πέσουν γιατί αυτό είναι υπέρ της ΔΕΙΑΦ και του Δήμου και θα είναι αντιμετωπίσιμα. Σήμερα, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, επειδή πρέπει να αναφερθώ και στο δάνειο, το οποίο το δάνειο υπήρχε και στην χρηματοοικονομική μελέτη και στην κόστη του ωφέλους, υπήρχε ένα δάνειο 3 εκατομμυρίων, το οποίο είχε προχωρήσει η ΔΕΙΑ με το Δήμο Φλόρτζη, με το Δημοτικό Συμβούλιο, με το Φάνη Δημοτικού Συμβουλίου. Είχαμε φτάσει προέγκρισης ακριβώς για υπογραφή, αλλά έχοντας υπόψη ότι υπήρχε σε κρεμότητα νόμιμος περί εφαρμογής περιτροποίηση του Ταμείου Πραγματικών και Δανείων σε σχέση με το ότι τα χώριζε στο εμπορικό κομμάτι και το υπόλοιπο των δραστηριοτήτων και το οποίο τελικά συντελέστηκε ακριβώς αμέσως πριν υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο του πρώτου υπέργου, γιατί για να υπογράψουμε τη σύμβαση του δανείου έπρεπε να έχουμε καταθέσει σύμβαση αναδόχου. Σύμβαση η οποία θα είχε ελεγχθεί και από το ελεκτικό συνέδριο, θα είχε μπει στον προληπτικό έλεγχο. Ακριβώς με την αλλαγή του Ταμείου Πραγματικών και Δανείων που έβγαλε έξω τη ΔΕΙΑ και δεν τη δανειοδοτεί πλέον, παρότι ήμασταν σε εξέλιξη πολλές ΔΕΙΑ με συγχρηματοδοτούμενα έργα στο ΕΣΠΑ, το εν λόγω δάνειο δεν μπορεί να συναφθεί. Σας ανέφερα το ποσό της ίδιας συμμετοχής. Προς το παρόν έχουμε από ίδιους πόρους του Δήμου Φλόρινας 1.700 και από το οποίο αποπληρώνουμε και αποπληρώσαμε τη συμμετοχή του πρώτου λογαριασμού, η οποία συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του 298.676,61 ευρώ. Είναι ο πρώτος λογαριασμός και η συμμετοχή μας του πρώτου λογαριασμού πληρώθηκε από τον τοπικό πόρο, από το 1.700 του προηγούμενου ΕΑΠ. Ίδιους πόρους αναφέρεται ότι... Προς στιγμή έχουμε μόνο πόρους από το ΕΑΠ. Οι πόροι από το ΕΑΠ ανέρχονται
1.700 συν 2,5 εκατομμύρια σε νεότερη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το δεύτερο, για το τέταρτο ΕΑΠ, συν τα 4 εκατομμύρια τα οποία πέρασαν, όπως είπε ο κύριος Βόσδο, από το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, από πόρους της περιφέρειας. Σταδιακά. Όλα σταδιακά θα πάνε, γιατί... Είχε τα 2,5 πέρασαν. Περάσει. Λοιπόν, το σύνολο από το ΕΑΠ ανέρχεται... Τα 2,5 είναι της... Τα 2,5 είναι του Δήμου. Ο Δήμος από το Δήμο. Από το Δήμο από το τέταρτο. Τα 4 είναι από την περιφέρεια. Από την περιφέρεια από το τέταρτο. Και το 1,700 είναι το τρίτο, το ΕΑΠ του Δήμου. Λοιπόν, αυτά αθλητικά ανέρχονται σε 8.200.000. Όσον αφορά τα ποσά. Στο Ταμείο Παραταθώ και Δανείων, κ. Κωνσταντίνη, με ρωτήσατε τι ποσά κατατέθηκα. Κατατέθηκε το ποσό μόνο για την αποζημίωση της όδευσης δουλείας. Ολοκληρώθηκε η πράξη, έγινε η βγήκε η δικαστική απόφαση στο εφετείο και αν δεν κάνω λάθος είναι 36.960,71. Καταχωρημένο εδώ στο αρχείο μου. Με γραμμάτιο σύστασης προκαταθήκης στις 7/7 του 2014. Ναι, στις 7/7 του 2014 παρακατάθηκε αυτό το ποσό για τις οδεύσεις δουλείας. Οτιδήποτε προκύψει στην κατασκευή θα πάει σαν ακροκαλλιέργεια για τα υπερκείμενα. Υπάρχει επίσημο αίτημα προς την αντιπεριφέρεια, πέρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο, εγκρίθηκε τα 4 εκατομμύρια, υπάρχει προοδευτική εκταμείευση. Ο τεχνικός σύμβουλος δημοπρατήθηκε φέτος το 2014. Είμαστε στην εξέλιξη της διαδικασίας. Η έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος εκδόθηκε στις 13/12 του 2012. Ταυτόχρονα, μέσα στον ίδιο μήνα, έπρεπε να προωθηθούν οι προκαταβολές. Στον ίδιο μήνα, η ΔΕΙΑΦ ήταν ο μόνος φορέας ο οποίος έκανε λογογραφία με τα τοπικά υποκαταστήματα των τραπεζών, τα οποία εκπροσωπούν όλες τις τράπεζες της Ελλάδος, όλα τα πιστωτικά ιδρύματα δηλαδή της Ελλάδος, με εξαίρεση κάποιες τράπεζες που δεν υπάρχουν, αλλά βέβαια προς όλα τα υποκαταστήματα, τα οποία είχαν τον χρόνο να συναλλαχθούν και να συνεργαστούν με τα κεντρικά τους και τις κεντρικές διευθύνσεις όπως και το κάνανε, με δεκαήμερη προθεσμία να υποβάλουν οικονομικές προσφορές τόσο για την εγγυητική επιστολή που απαιτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που έπρεπε να κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να εκταμιεύσουμε τα 28 εκατομμύρια. Ήμασταν η μόνη ΔΕΙΑ που κάναμε αλληλογραφία, που δώσαμε προθεσμία και είχαν το περιθώριο, βέβαια όχι το απεριόριστο, γιατί και εμείς δεν είχαμε, όλα έπρεπε να κινηθούν μέσα στον Δεκέμβριο και αποτελέσαμε ειδικό θέμα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για το αν εμείς, με τη διαδικασία που κάναμε του κατεπήγοντος, έστω και του 15 μέρου, εάν μπορούμε να μην ισχύσει για μας η δέσμευση της πράξης του ελεκτικού συνεδρίου. Γιατί τηρήσαμε τη δημοσιοποίηση και σαν χρηματοοικονομική διαδικασία, όπως αρχικά το είχε δει και το Υπουργείο, δεν προέκυπταν υποχρεωτική εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας της 17. Για μας το κάναμε στα περιθώρια που είχαμε, πιεστικά μεν, αλλά έγινε και τηρήθηκε η διαδικασία. Κατέθεσε μόνο η Τράπεζα Πειραιώς. Και όσον αφορά το επιτόκιο εκτοκισμού και το επιτόκιο της προμήθειας, αυτά ήταν ακριβώς ώστε να μην επέρχεται ζημία οικονομική στη ΔΕΙΑΦ. Απαντώ σε χρόνους ενδεχομένως και σε άλλες ερωτήσεις, απλά για να μην τα ξεπερνάμε. Πόσο σίγουροι είμαστε ότι θα πάμε στο επόμενο ΕΣΠΑ. Θα επανέλθω κι άλλο, θα τα βρω μπροστά μου και θα επανέρχομαι. Στις 25/7 έχουμε έγγραφο ότι το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί σαν μεταφερόμενο έργο στα πλαίσια της χρηματοδοτικής περίοδου 14-20 σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίασης του ΕΠΕΡΕΑ. Στις 14/1 έχουμε ενημέρωση ότι το έργο μας εγκρίθηκε σύμφωνα με τη σημαίνη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό περιλαμβάνει το ονομαστικά η παρέμβαση για τη τηλεθέρμανση της Φλόρινας και συγκεκριμένα γίνεται ρητή αναφορά στον άξονα 10, επενδυτική προτεραιότητα 4Z, ειδικό στόχο 17, δράση 4. Ό,τι παραστατικό έχω, σας το διαβάζω. Η μελλοντική διαβεβαίωση, εξέλιξη ή οτιδήποτε άλλο θα επιφέρει αλλαγές, εναπόκειται στην πολιτική εξουσία της χώρας. Τα παραστατικά που έχω διαβεβαιώνουν
και από την παρουσία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, την αυτοπρόσωπη παρουσία του κύριο Δήμαρχο και με τα παραστατικά τα έγγραφα, ό,τι μας μεταφέρουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ραπούλα. Να συνεχίσω. Δεν τελείωσε. Ο κύριος Γιάξης, δεν ξέρω αν έχω κάτι να απάντησω από τον κύριο Κωνσταντινίδη πριν φύγω. Όχι, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Λοιπόν, κύριε Ραπούλα, δώστε τις απαντήσεις, σας παρακαλώ. Έτσι δεν θα περάσουμε σε δεύτερο κύκλο, τώρα νομίζω ότι ολοκληρώθηκε. Είστε παιδί της ΔΕΙΑ, με ποιο τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, όπως θέλετε εσείς. Θα δευτερολογήσετε, αλλά δεν θα ρωτήσετε. Σας όπως θέλετε εσείς, καλά. Έχω καταγράψει, κύριε Γιάξη, ότι η συμμετοχή της ΔΕΙΑ με ποιο τρόπο είναι εξασφαλισμένη από τον πόρο ή από κάποιο δάνειο. Το δάνειο δεν υφίσταται σήμερα, ο πόρος είναι στα όρια που έχουμε. Θα εξελιχθούν τα υποέργα και τα τμήματα τα επιμέρους, οπότε θα δούμε στη τελική ποια θα είναι η απαιτούμενη ίδια συμμετοχή. Το ερώτημα, ναι, για σχετικά με το αν θα πάμε στο νέο ΕΣΠΑ. Οι δαπάνες αναθεώρησης πώς θα καλυφθούν. Ξέρετε πολύ ότι όλα τα έργα είναι δυναμικά και δεν είναι στατικά. Ανάλογα με το τι θα εγκρίνεται κάθε φορά, ανάλογα με τι θα προκύπτει, θα τα αντιμετωπίσουμε στην πορεία. Δεν μπορώ να απαντήσω εκ των προτέρων τι θα θεωρηθεί εγκεκριμένο και τι όχι. Πάντως, κάθε λογαριασμός και κάθε ενέργεια υπόκειται στον έλεγχο της ειδικής υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Και προχωρούμε μετά την έγκρισή τους. Επιπλέον, με ρωτήσατε σχετικά με τον λογαριασμό. Ο πρώτος λογαριασμός ανέρχεται στο ποσό του 1.526.976,53. Αφορά μόνο την προκαταβολή στο ποσοστό 5% για την οργάνωση και την εκκίνηση του εργοταξίου. Όχι το υπόλοιπο που αφορά τα υλικά. Σε αυτό έχουμε πληρώσει την ίδια συμμετοχή των 298.676,61 και αναμενότανε να έχουμε και την κρατική τη χρηματοδότηση από τη δημόσια δαπάνη που είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και, και τα ευρωπαϊκά έσοδα. Στην κυρία Παπαναστασίου, ξεχάσατε κάτι. Πείτε μου. Ο δεύτερος λογαριασμός που αφορά εργασίες. Ο δεύτερος λογαριασμός που αφορά εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 158.065,69. Αφορά οικοδομικές εργασίες, δημιουργήθηκε για την κατασκευή του αντιπλαιοστασίου Α1-Α2 που είναι πίσω από το βιολογικό. Αφορά χωματουργικά και καθαρέζι, γενικές εξκαφές, εξυγειαντικές τρώσεις με τραυστό υλικό, χειροδέματα, ξυλοτύπους κτλ. Έχει υποβληθεί στην αντίστοιχη υπηρεσία την ΕΕΔ το ΠΕΡΕΑ για έγκριση. Και συγχρόνως και στο ΕΑΠ προκειμένου να εκταμιεύσουμε την ίδια συμμετοχή. Αυτό υποβάλλεται ταυτόχρονα. Ο κύριος Οπασωτηρίου. Ναι. Ο κύριος Ζασάκης. Ο κύριος Ζασάκος, ναι, για το δάνειο. Αν έγινε ποτέ, λέτε, αύξηση από το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση αμοιβής του... Αν έγινε αίτηση για αύξηση αμοιβής του Τεχνικού Συμβούλου. Συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω, ρώτησε αυτό. Μπορώ να ρωτήσω. Ναι. Έγινε το αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου το 1250. Είχε οριστεί από την αρχική κατανομή, από την απόφαση έγκρισης. Έγινε κάποια άλλη απόφαση σε Συμβούλιο για να τροποποιήσει τις αμοιβές, για να ψηθεί η αμοιβή. Γιατί έπεισε τα 600. Όχι, αρχικά, δεν μετακινήθηκε καθόλου. Αυτή είναι η αρχική αμοιβή, όμως είχε προβληθεί στην ανάλυση. Ήταν η αρχικά καθορισμένο το ποσό, εξ αρχής δεν έχει επέλθει δηλαδή καμία αλλαγή που σηματοδοτεί την παρέμβαση κάποιου για την αύξηση ή μείωση. Η μείωση επήλθε λόγω του περασμένου χρόνου και ότι όσο αλλάζει το φυσικό αντικείμενο, αλλάζει και το οικονομικό. Δεν νομίζω να κάνω λάθος, να μου διαφεύγει κάτι. Ναι, ναι. Ο κύριος Στακινός, τον έχουμε πάντα κοντά μας. Από την αρχή που ξεκινήσαμε, έχει τις ίδιες ανησυχίες μαζί μας. Οπότε νομίζω ότι θα τον βρίσκω πάντα δίπλα μας, γιατί τον ίδιο στόχο υπηρετούμε και εξυπηρετούμε. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι ειδικότερο να απαντηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ, ναι, πάντως. Ναι, ότι είναι παρόν, πάντα στην τηλεφέρεια μας είναι παρόν, εξ αρχής. Ο κύριος Βόσδου.
Σχετικά με τις κατανομές όσον αφορά τις επιμέρους εκταμίευσης, αυτό περισσότερο είναι ακολούθημα, θα λέγαμε, της δυνατότητας εκταμίευσης του πόρου και όχι της δικής μας απέτησης. Για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Όχι για το 1000, για το 1-1-1 σας απαντώ εγώ τώρα. Ναι. Όσον αφορά για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το έργο από τη στιγμή που παίρνει απόφαση έγκρισης έχει αριθμό μης συγκεκριμένο και στο εργόραμα του ΟΠΣ, με ποιον αριθμό δηλώνονται οι προοδευτικές πληρωμές και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει συγκεκριμένο αριθμό. Η πρώτη εγγραφή, κατανομή και έγκριση για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων την έχουμε το 2014 που αφορά το πρώτο λογαριασμό. Αφού εγκρίθηκε από την ειδική υπηρεσία την ΕΕΔ του Περαιά, έγινε αυτόματα εγγραφή, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να πληρωθεί. Συγγνώμη, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν έχει γραμμένη όλη η πίστοση τηλεθέρμανση. Προφανώς δεν είναι. Ναι. Αλλά μπαίνει ένας προϋπολογισμός για κάθε χρόνο. Και επίσης υπάρχει και η έγκριση όσον αφορά την εκταμίευση. Αυτό ρωτάω. Δηλαδή για το 2013, αν είχε εγγραφεί ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου, του 1 ευρώ, των 10.000 ή των 10 εκατομμυρίων. Είχε εγγραφεί μόνο το ποσό του πρώτου λογαριασμού για το 5% της εκταμίευσης προκαταβολής του αναδόχου. Ναι. Και αυτό επειδή δεν ήταν δυνατόν να εκταμιευθεί το ποσό, να εκταμιευθούν ποσά για την πληρωμή από την προκαταβολή. Μόνο αυτό. Και αυτή ήταν η δυσλειτουργία όσον αφορά τις πληρωμές. Και επίσης υπάρχει και το όριο πληρωμών. Δηλαδή δεν μένει είναι γεγραμμένο, αλλά υπάρχει και το όριο πληρωμών. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά εδώ τα δύο ποσά, κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει μια εκταμίευση όσον αφορά το λογαριασμό. Δεν έγινε ποτέ. Αν έτυχε, αν τύχει βέβαια και της έγκρισης της διαχειριστικής αρχής. Δεν είχαμε προβλήματα εγκρίσεων διαχειριστικής αρχής. Όλοι οι λογαριασμοί μας, εφόσον εγκρίνονται, είναι υποχρέωση διαχειριστικής αρχής να ειδοποιήσει το ΠΟΥΔΟΕ για να κάνει την αντίστοιχη εγγραφή. Αλλά σας λέω ότι τα έργα της κρατικής ενίσχυσης είχαν τη δυνατότητα προκαταβολής. Και επειδή ακριβώς όλοι οι φορείς, οι τρεις τηλεθερμάσεις, είχαμε εκταμιεύσει προκαταβολή, είχαμε την εγγραφή στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αλλά έπρεπε να εξαντληθεί πρώτα, να αποσβεστεί η προκαταβολή για να κάνουμε μετά εγγραφή ειδικότερη. Όταν δεν μπορέσαμε να κάνουμε πληρωμή από την προκαταβολή, για πρώτη φορά μέσα στο 2014 έκανε εγγραφή το ΠΟΥΔΟΕ μόνο στο ποσό του πρώτου λογαριασμού της προκαταβολής του αναδόχου. Αυτό και μόνο. Και αυτή τη στιγμή όμως από ΠΟΥΔΟΕ δεν είχε καμία. Έχουμε την απόφαση έγκριση από το ΠΟΥΔΟΕ και την κατανομή, αλλά δεν μπορέσαμε να πληρώσουμε. Λοιπόν, κύριε Αποβούλη, ένα λίγο στο ερώτημα, θα μου πού είναι ποιο. Πότε υπάρχει απόψη του Εθνικού Συνεδρίου, πότε ενημερώθηκε ο Δήμος Πρόεδρος, κυρία. Για την... Ναι. Κύριε Αποβούλη, για την αυτά θα ήταν πιο χρήσιμο αν είχατε την... απόφαση που την έχετε στα χέρια σας και την έχουμε περάσει σαν απόφαση. Δηλαδή, αυτές είναι ερωτήσεις, πώς να σας πω τώρα, να μην τις πω ρητορικές. Δηλαδή, όταν ξέραμε την απάντηση, ας διευκολύνουμε τη διαδικασία. Φέρετε και κάντε την παρατήρησή σας στην πολιτική που θέλετε να κάνετε. Δηλαδή, τώρα είναι η πρόσφατη απόφαση που πήραμε. Καταλάβατε. Εντάξει, και άμα θέλετε σε κάτι να αντιπολιτευτείτε, φέρετε εσείς το έγγραφο. Δηλαδή, τώρα. Αρκετά. Δεν δίνω οδηγίες σε κανέναν, κύριε Ρασάικο. Φυσικά. Τώρα δηλαδή, αν δεν βρεθεί. Αυτό δεν θα δοθεί απάντηση, ορίστε. Αυτό δεν υπάρχει ερώτηση, κύριε Ρασάικο. Εσείς κάνετε ερωτήσεις που ξέρετε την απάντηση από πριν. Αυτό. Ο κόσμος δεν πρέπει να μάθει. Πρέπει μόνο να ασχοληθεί για να μάθει, να μπει μέσα στη διάρκεια. Κάποιος έχει δυνατότητα, δεν μπορεί να μάθει ποτέ, δεν πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρασάικο. Ο κόσμος ενημερώνεται από όλους μας. Κύριε Βραγκοπούλου, ολοκληρώσατε. Ναι, να απαντήσω και ρωσία. Είπαμε ναι, ναι. Και δεν είναι θέμα. Η πράξη του ελεκτικού συνεδρίου έχει τον αριθμό 134 του 2013. Όμως, δεν αφορούν, είναι μια πράξη πάνω σε μια διαφωνία, θα λέγαμε πάνω σε ένα θέμα συγκεκριμένου φορέα, όχι του δικού μας, της ΔΕΙΑΦΛΟΡΗ μας. Στο διάμεσο διάστημα, το Υπουργείο σαν Υπουργείο φρόντισε να την ξεπεράσει για να μπορέσει να κάνει πληρωμή για τις τρεις τηλεθερμάσεις. Δεν ήμασταν οι μοναδικοί.
Γι' αυτό μεσολάβησε ένα διάστημα στο οποίο δεν κινήθηκε η διαδικασία επιστροφής της προκαταβολής. Τώρα πλέον, το Δεκέμβριο, δόθηκαν σαφείς οδηγίες προς τις θερμάσεις, Αμίντο, Κοζάνη, Φλόρινα, και ορίστηκαν χρονικά πότε ακριβώς ο καθένας θα επιστρέψει. Ο απαντός του κ. Κωνσταντινίδη ότι δεν έχει επιστραφεί ακόμη προκαταβολή, θα επιστραφεί τώρα. Έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες, έχουν βγει οι αποφάσεις των εγκρίσεων. Θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα από το ΕΠΕΡΑ ταυτόχρονα και από τη ΔΕΙΑ Φλόρινας προκειμένου να συντελεστεί και θα γίνει άμεσα. Τελειώσατε κύριε Βρόνοπουλ. Εάν δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ευχαριστούμε. Μπορείτε να παραμείνετε, να το πληρώσουμε. Δευτερολογίες παρακαλώ, ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είπα δεν θα αναφερθώ σε δηλώσεις, αλλά και οι δύο αντιδήμαρχοι που πήραν το λόγο, προσπαθώντας να μας πούνε ότι εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται, με αναγκάζουν να πω ότι τον Ιανουάριο του 2014, όταν υπογράφτηκε σύμβαση για το έργο, ο κύριος Βοσκόπουλος δήλωσε ότι εντός 15 ημέρων θα γίνουν τα χρονοδιαγράμματα. Ενώ οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και επαναλαμβάνω, το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2015. Στις 7 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η φιέστα κάτε με τον εγγενείο και μείναμε εκεί και θα δικαιολογήσω γιατί μείναμε εκεί και θα διαφωνήσω με τον φίλο μου τον Βαγγέλη που λέει ότι του είπε ότι όλα καλά. Εγώ πιστεύω ότι τότε πρώτη φορά όταν έθεσε το θέμα ο Βαγγέλης στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε πρώτη φορά ο Δήμαρχος είπε ότι όλα πάνε καλά, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Τότε ακούσαμε πρώτη φορά από το στόμα του Δημάρχου ότι υπάρχει ένα αλλά στη τηλεθέρμανση. Στην ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος ο κ. Κίτσης. Και γιατί λέω ότι για τη φιέστα, γιατί μόλις πριν από 2 λεπτά η κυρία Αβραμοπούλου μας είπε ότι ο δεύτερος λογαριασμός που αφορά έργο, πραγματικό και όχι την προκαταβολή, είναι 155.000. Αυτές είναι οι εργασίες που έχουν γίνει για την τηλεθέρμανση. Μέχρι το Μάρτιο του 2015. Οι 155.000 οικοδομικές εργασίες. Το 1 εκατομμύριο είναι προκαταβολή, κύριε Παρδάκα. Εάν τώρα, και για να κλείσω την δευτερολογία μου, θα πω ότι εγώ δεν μίλησα καθόλου για την προσφορά της ΔΕΙΑΦ, αυτό που ακούστηκε ότι χάρη στην προσπάθεια της ΔΕΙΑΦ των εργαζόμενων της υπηρεσίας έπεσε ο τεχνικός σύμβουλος από το 1.200 στο 600. Για τον απλούστατο λόγο ότι εγώ έχω δηλώσει και θέλω να μου απαντήσει η κυρία Βραμοπούλου, πόσο θα στήγιζε η μελέτη της τηλεθέρμανσης αν την κάναμε έξω. Πάνω από 5 εκατομμύρια, την οποία ετοίμασε η ΔΕΙΑΦ. Αλλά αυτό δεν το ακούσαμε ποτέ από κανένα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ μέσα αυτή την αίθουσα νομίζω ότι έχει ακουστεί πολλές φορές έτσι, η προσφορά της ΔΕΙΑΦ. Και μάλιστα όταν ήμασταν παρόντες εδώ σε μια παρόντος και του Περιφερειάρχη, του πρώην Περιφερειάρχη, του κυρίου Δακή, έτσι κυρία Βραμοπούλου, νομίζω ότι εκφράστηκε και από τον Δήμαρχο επισήμως και από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο η αναγνώριση της προσφοράς της ΔΕΙΑΦ και των συγκεκριμένων υπαλλήλων οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα αυτό των επιστημόνων. Παρακαλώ πολύ, κύριε Κέκτση, έχετε τον λόγο. Ο κύριος Μπαρδάκας ζητάει τον λόγο. Αγαπητέ κύριε Κωνσταντινίδη, ο κύριος Δήμαρχος είπε δύο πράγματα τα οποία μας υπενθυμίσατε. Οι εργασίες πραγματικά ξεκινήσανε, βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν είπε ψέματα, και το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2015, μέχρι το Δεκέμβριο. Ούτε εκεί είπε ψέματα. Πού εστιάζεται στη διαφωνία σας, για να το καταλάβουμε κι εμείς. Αυτές οι δύο υποχρεώσεις και όσον αφορά το ξεκίνημα των εργασιών και έχουν υλοποιηθεί, και άλλη είναι συμβατική υποχρέωση η οποία προκύπτει ούτως ή άλλως. Επιπλέον. Κύριε Κωνσταντινίδη, δεν ξεκινήσανε οι εργασίες, κύριε Κωνσταντινίδη. Όχι, ούτε θα τελειώσει το 2015. Αυτό προβλέπεται, είπα. Αυτό προβλέπεται, είπα. Και αυτό προβλεπόταν τότε. Στις 14 πρώτες 14 που υπογράψαμε τη σύμβαση. Από εκεί και πέρα,
Όσον αφορά τη μελέτη τηλεθερμάνσης, καλά θα είναι να μην το πιάνουμε τώρα για το πόσο κόστησε, ποιος την πλήρωσε και για τα συγχαρητήρια που αυτονόητα πάνε στους ανθρώπους που την ολοκληρώσανε, γιατί εκεί εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες. Θα έχουν να το γνωρίζετε εσείς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης έχει τον λόγο. Αν κάτι έγινε ξεκάθαρο, γιατί σε κάποια θέματα υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες λεπτομέρειες που δεν έγιναν εντελώς αντιληπτές, ήταν ότι ο εργολάβος έτσι εκτέλεσε σχεδόν μηδέν εργασίες σε σχέση με το συνολικό κόστος του έργου, έτσι. 150.000, 156 πόσες είναι, έχει ζητήσει σαν πραγματικές εργασίες, είναι σαν να μην υπάρχουν, είναι κάτι ελάχιστο δηλαδή. Δεν έχει σημασία αυτό. Εκείνο το οποίο είναι πραγματικά ανησυχητικό και υπαρκτό, το καταλάβουμε όλοι, το είπε ο κύριος Βόσδου, ίσως όχι τόσο άμεσα, είναι ότι ο εργολάβος ανά πάσα στιγμή, με δική του πρωτοβουλία, χωρίς να το δεσμεύει τίποτα, γιατί πλέον έχουν ξεπεραστεί οι προθεσμίες των υποχρεώσεων του, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, έτσι. Και σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεδριάσεις έκτακτες για να προλάβουμε καταστάσεις. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα θέματα αυτά κυρίως αφορούν την κεντρική πολιτική σκηνή. Επίσης και όλοι όσοι διατέλεσαν μέλη της ΔΕΙΑΦΟΣ τώρα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι έχουν καταβληθεί από τη μεριά του Δήμου όλες οι προσπάθειες. Αυτό όμως που εμένα με έχει εντυπωσιάσει είναι ότι η Δημοτική Αρχή έχει μία μοναχική πορεία στην οποία δεν έχει βοηθηθεί ποτέ τα τελευταία τουλάχιστον 16 χρόνια που είμαι εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ποτέ ουσιαστικά και έτσι όπως θα έπρεπε από τους βουλευτές που εκπροσωπούσαν τη Φλόρινα. Αυτό το λέω δημόσια πρώτη φορά και ας επικαλεστούν τις ενέργειες που έκαναν οι βουλευτές που διατέλεσαν ως τώρα εκπρόσωποι της Φλόρινας, τι ακριβώς έκαναν. Εγώ δεν έχω δει ούτε αναφορές στις συνεντεύξεις τους σχετικές και νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να υπάρξει ένας κοινός αγώνας και μία συμπόρευση όλων μας σχετικά με το θέμα αυτό. Θα σας στείλω φάκελο. Θα χαρώ. Θα χαρείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, μην το...